ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό μας χορχό πιπίνο καπεσούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπραγματισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλειστή τρύπα στον κορονοϊό και να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας. Να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Κοπιάστε, πουλάκια μου. Κοπιάστε, ελάτε στην παρέα μας, ελάτε γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα, έχουμε και σήμερα να δώσουμε υπέροχο δώρο. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα δίναμε δώρο μάσκα προσώπου. Κι αν ήταν μάσκα, νόμιζα ότι θα είναι μάσκα ομορφιά από αυτά που βάζουν οι γυναίκες για να φτιάχνουν επιδερμίδα. Κι όμως, το περνάμε και αυτό δυνατή, ενωμένη, αισιόδοξη, με το χαμόγελο στα χείλη, και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο έρχεται και είναι μπροστά μας. Να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, την οικονομική, την εργασιακή, να τελειώνουμε με τον ιό, να βρούμε τρόπο να επιστρέψουμε στις ζωές μας. Ήδη από χθες έχει αλλάξει η ψυχολογία, ήδη από χθες το ότι δεν χρειάζεται να στείλεις μήνυμα. Δηλαδή, αν το λέγαμε πριν από κανένα χρόνο, ότι ξέρεις κάτι, για να βγω μια βόλτα και να πάω από εδώ μέχρι το σούπερ μάρκετ απέναντι, στέλνω μήνυμα στον εαυτό μου. Ή παίρνω, δίνω ένα χαρτί άδεια. Το γράφω, βάζω μια τσίφρα, ναι, εντάξει, υπέγραψα, φεύγω. Θα λέγανε, φίλε, τους ξέφυγες ή σε αμολύσανε. Σου δώσαν υπηρεσιακό. Έχεις άδεια. Το φοράς το λευκό ρουχαλάκι με τα κουμπιά από πίσω. Αλλά έτσι είναι όμως η κατάσταση. Έτσι. Αυτό που εμένα με κάνει ευτυχή είναι ότι ο Έλληνας, γιατί ο Έλληνας, ο απλός, ο ανώνυμος πολίτης, ο απλός συμπατριώτης μας, απέδειξε στα δύσκολα ότι πραγματικά βγάζει από θέματα. Γιατί το είπα κι άλλη φορά. Δεν πάνε να λένε οι κυβερνώντες, δεν πάνε να λένε οι λοιμοξιολόγοι, άμα ο κόσμος, αν ο κόσμος δεν καταλάβαινε την κρισιμότητα και αν δεν περιόρισε τον εαυτό του, δεν σκεφτόταν ότι μένοντας μέσα σώζει ζωές και στο Πάσχα και έτσι υπόλοιπες μέρες και τότε θα είχαμε άλλα, θα είχαμε πολύ 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 περισσότερα δυσάρεστα. Άρα το μπράβο πηγαίνει πρώτα εκεί. Τώρα, σήμερα κληρώνουμε 5 υπέροχα καινούρια t-shirt PAOK ANOVERO, CLUB ANOVERO. Έχω πει πολλές φορές, δεν θέλω να κουράσω, έχω καλές σχέσεις με αρκετά παιδιά στις συνδέσμους, όχι με όλους, γιατί τυχαίνει να μην γνωριζόμαστε. Έτσι, αλλά με αρκετούς συνδέσμους έχω αναπτύξει, δεν είναι απλά σχέση παραγωγού, ας πούμε, ραδιοφωνατζή και ακροατών. Είναι κάτι πολύ περισσότερο και το κρατάω για μένα και είμαι ευτυχής γι' αυτό. Και αν αύριο σταματούσα να κάνω εκπομπές, αύριο το πρωί, τις σχέσεις και τους δεσμούς με αυτούς τους ανθρώπους θα τις κρατούσα, γιατί μας ενώνει η λατρεία για την ομάδα, η λατρεία για τον σύλλογο, η λατρεία για τα 4 γράμματα, οι ίδιοι καημοί, οι ίδιοι πόθοι. Απλά έχω πει πολλές φορές, το έχω εξηγήσει, τυχαίνει, η μοίρα μας έφερε, η τύχη μας έφερε, ο Θεός μας οδήγησε εμείς να καθόμαστε μπροστά στο μικρόφωνο και εσείς να κάθεστε μπροστά από το δέκτη σας, μπροστά από το τηλέφωνο, από το ραδιόφωνο σας, από την τηλεόραση, από όπου μας ακούτε, από όπου τώρα, γιατί η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Με κάποια όμως από αυτά τα παιδιά προχωρήσαμε ακόμα πιο πολύ και το απλά φίλος έγινε πολύ δυνατό δέσιμο, έγινε άρρηκτος δεσμός, έγινε μέσα σε εισαγωγικά οικογένεια. Και αυτό δεν είναι κάτι που το επιδιώκεις, κάτι που γίνεται με το ζόρι, κάτι που... Εγώ θέλω να πω ότι όταν ο άλλος με κερδίσει με τη συμπεριφορά του, μετά δεν κρατάω, που λέμε, κράτα πισινή.
να είσαι λίγο πιο επιφυλακτικός, να μη δένεσαι, μου λέει, τα έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτά. Μην δένεσαι τόσο πολύ με τους ακροατές. Μην ανοίγεσαι τόσο πολύ. Μην από παλιούς, από άλλους που είναι πιο επαγγελματίες, με πιο ψυχροί. Εγώ είμαι έτσι χαρακτή. Έτσι έμαθα από τον Κυρθάνο και την Κυραλίκη. Και έτσι έχω πάει και την έχω πληρώσει δεκάδες φορές. Αλλά δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Να είσαι τι, ψυχρός, να είσαι απόμακρος, να είσαι. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ο μικρός πρόλογος γίνεται για να μιλήσω για τον ΠΑΟΚ Club Ανόβερο, εκεί που βρέθηκα δύο φορές προσεκλημένος των παιδιών και πήγα να παρουσιάσω, εννοείται αφιλοκερδώς, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά, εννοούνται και εξυπακούονται. Βρέθηκα δύο φορές στο σπίτι τους, στο σύνδεσμό τους, συζητήσαμε, ξενυχτήσαμε μαζί, κλάψαμε μαζί, αγκαλιαστήκαμε, μιλήσαμε για τα θέματά μας. Και ζήσαμε πραγματικά μεγάλες στιγμές, κάναμε πράξη το ζουμουσού. Δύο επισκέψεις που δεν πρόκειται να τις ξεχάσω ποτέ, όσα χρόνια και να περάσουν. Όσα χρόνια και να περάσουν. Γιατί αυτό το οποίο ζήσαμε εκεί και την πρώτη φορά, σε εκείνο το υπόγειο, σε εκείνη την αίθουσα κάτω από την Εκκλησία, κάτω από τον Ορθόδοξο Ναό, αλλά και στα 15 χρόνια του συνδέσμου, σε μια τεράστια αίθουσα με πάνω από 1000 παοξάκια από κάθε άκρη της γης, ένα πραγματικό τσουνάμι αγάπης, μια λατρεία φοβερή για την Ελλάδα, για τον ΠΑΟΚ, άνθρωποι μακριά ξεριζωμένοι από το, γιατί κανένας δεν έφυγε χαρούμενος να πάει να ζήσει στο εξωτερικό, τι ωραία, τι καλά. Κάποια από αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν εκεί, δεν ρωτήθηκαν καν. Δηλαδή απλά η ζωή τους ξεκίνησε στη Γερμανία. Κάνω σήμερα αυτή την μικρή εισαγωγή γιατί τα μηνύματα που παίρνουμε από εσάς στο εξωτερικό είναι πάρα πολλά σαν εκπομπή σαν εκπομπή. Δεν υπάρχει κανένας άλλος, εγώ είμαι, δεν είναι ότι είναι, μιλάω για το inbox, αλλά και η χρήσα στον αθλητήριο και η σοφία όταν πρόκειται για τις αιμοδοσίες. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι ότι έχουμε αναπτύξει δεσμούς με εσάς τα παιδιά του εξωτερικού, πάρα πολύ δυνατούς. Εγώ ένα λόγο παραπάνω που καταλαβαίνω ότι το να ζεις μακριά από αυτό που αγαπάς είναι πολύ, πολύ επίπονο και μεγαλώνει ακόμα περισσότερο ο πόνος της ξενιτιάς όταν βλέπεις ότι περνάει δύσκολα η χώρα σου, και τότε με την οικονομική κρίση την καταλάβαινα, την ανησυχία των παιδιών, τη στεναχώρια των παιδιών που ήταν έξω, τι γίνεται εκεί, τι γίνεται στην πατρίδα, πώς πάτε με τις δουλειές, τι κάνετε ρε παιδιά, δηλαδή μια μόνιμη ανησυχία, μια μόνιμη έγνοια για το πώς είναι τα πράγματα εδώ. Εννοείται ότι δεν μιλάω μόνο για τα παιδιά στο Ανόβερο ή μόνο για τα παιδιά στη Γερμανία, έτσι, και στα παιδιά στην Αυστραλία, και εκεί έχουμε πολύ δυνατούς δεσμούς, και στα παιδιά στον Καναδά και στην Αμερική και παντού πάνω στον κόσμο. Κάποτε κάποιος, το ξαναλέω, πολύ πιο ψυχρός και πολύ πιο κυνικός, ίσως πολλές φορές έχω σκεφτεί, δεν πρέπει να είμαι έτσι, να μην είμαι καθόλου συναισθηματικός, μου είπε, τι σε νοιάζουν τόσο πολύ, λέει, συνέχεια για τα παιδιά του εξωτερικού, αφού δεν τους βλέπουν οι μετρήσεις. Εμάς αυτός ο καθημερινός αγώνας με τις μετρήσεις είναι αδυσόπιτη η μάχη χρόνια. Έχει νούμερα μια εκπομπή. Έρχονται οι χορηγοί, όλα πάνε καλά. Δεν έχει νούμερα, αρχίζει η γκρίνια, δεν πάει καλά, δεν έχουν τη χορηγή. Μπορεί και να μείνεις από δουλειά, μπορεί και να μην σε θέλουν εκεί που δουλεύεις. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δόξα τω Θεώ, πέρασαν αυτά τα χρόνια. Αλλά πάντοτε
είσαι εκεί, είσαι με όλο σου το είναι δοσμένος για να είσαι συνεπής. Η ερώτηση λοιπόν, τι σε νοιάζει, αφού δεν φαίνονται στις μετρήσεις, ο Αυστραλός, ο Γερμανός, ο μέσα εισαγωγικά έτσι, ο Καναδός, τι σε, γιατί τέτοια πρεμούρα? Είναι γιατί δεν είδαμε ποτέ τον ακροατή μας σαν ένα νούμερο. Δηλαδή αυτός που είναι εδώ και θα πει λίμπερο όταν θα σηκώσουν το τηλέφωνο από την εταιρεία μετρήσεων, να είναι πιο σημαντικός από μένα και να με νοιάζει περισσότερο από ότι ο άλλος που είναι, ας πούμε, στη Μελβούρνη ή στο Τορόντο. Ούτε καν. Μη σου πω, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για μένα αυτός που είναι μακριά την πατρίδα και είναι ο ομφάλιος λόρος η εκπομπή και το ζούμου σου, γιατί τον φέρνουμε κοντά στην πόλη, στην πατρίδα, στην Τούμπα, στον ΠΑΟΚ, σε αυτά που, στις μουσικές, στο χαβαλέ, στο, και νιώθουμε ότι είμαστε όλοι σε ένα τεράστιο τραπέζι και μιλάμε. Έτσι είναι αυτά. Συγχωρέστε μου τη μικρή εισαγωγή, αλλά ήθελα να τα πω εδώ και αρκετό καιρό. Και αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει πάρα πολύ τα μηνύματα από καινούργιους ακροατές στο εξωτερικό. Προσπαθούμε να τους, όχι με το ζόρι, αλλά να τους βάλουμε στη φιλοσοφία μας, στο πνεύμα μας, ακόμα και αυτούς που δεν είναι ΠΑΟΚ, και με πολύ σεβασμό το έχετε διαπιστώσει, ακόμα και όταν με τσιγκλούν, σέβομαι πάρα πολύ ότι ο άλλος μπορεί να υποστηρίζει κάτι άλλο και θέλει να είναι στην παρέα μας. Του αρέσει αυτό που κάνουμε, του αρέσει αυτό που ακούει, και ας έχουμε αντίθετη αγάπη για έναν σύλλογο, και ας μας χωρίζουν τα χρώματα ή το σήμα, και ας έχουμε διαφορετική φιλοσοφία και. Okay. Και θα διαφωνήσουμε και θα μαλώσουμε και θα υπάρξουν και διαξυφισμοί και αντεγκλήσεις, ναι. Πρώτα απ' όλα όμως, σεβασμός στην οικογένεια αυτή. Σεβασμός στην παρέα. Με σέβεσαι? Θα σε σεβαστώ και εγώ. Σε σημείο που μπορεί να εκνευριστεί ο άλλος από το πόσο ανεκτικός μπορεί να είμαι. Μόλις εκλάβεις αυτό το σεβασμό μου σαν αδυναμία ή σαν παθητικότητα, τότε θα δεις το άλλο πρόσωπο και είναι πολύ δυσάρεστο και πολύ διαφορετικό. Κάπως έτσι δίνω πάσα στον εαυτό μου, αφού δεν υπάρχει παρουσιαστής, για να πω ότι για αρκετό καιρό η στάση του επίσημου ΠΑΟΚ, η ενωτερότητα που πάντα είχε πηγή την καθαρότητα, την πίστη ότι είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους, εκλήφθηκε από τους βρώμικους, εκλήφθηκε από τους μόνιμα ευνοημένους, την εξέλαβαν, για να μην πω, το είπα σε δημοτική, την εξέλαβαν τέλος πάντων, εξελήφθη, είναι ένα σωστός ο χρόνος, τέλος πάντων, την εξέλαβαν ως μια στάση αδυναμίας. Και βέβαια, για αρκετά χρόνια ήταν και τέτοια, για να είμαστε και ειλικρινείς με τον εαυτό μας και με την ιστορία μας. Ήταν μια στάση που είχε να κάνει με την οικονομική ισχνότητα, με την οικονομική αδυναμία, με την έλλειψη χρημάτων, με την απουσία ενός δυνατού προέδρου, ενός δυνατού ανθρώπου τιμονιέρη που να μπορεί με την οικονομική του ευμάρεια, με την οικονομική του οντότητα, με το εκτόπισμά του, να φοβήσει τους κάτω που τα είχαν τακτοποιημένα για πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Για ατελείωτες δεκαετίες αποκαταβολής ποδοσφαίρου στη χώρα μας, από τότε που πέσαν στο κάρβουνο και στο χώμα. Θεωρώ ότι αυτός ο εφησυχασμός τους, ότι εντάξει, αυτοί εκεί πάνω πόσο μπορούν, ωραία, ναι, πάντοτε αναγνώριζαν, ναι, έχουν λαό, έχουν αυτό, πάθος, τρέλα, κερκίδα, ναι, έχουν ιστορία, ναι, καταρχήν και γεωγραφικά μας έβλεπαν σαν κάτι που δεν τους απασχολεί. Αυτοί εκεί πάνω, το έχω πει πολλές φορές, επειδή εγώ είμαι μισός Πελοποννήσιος, χωρίς να έχω ζήσει εκεί χρόνια της ζωής μου, παρά μόνο τα καλοκαίρια, όμως πήγαινα και το εισέπρατα πάντοτε αυτό.
Εσείς εκεί πάνω. Σαν να ήταν δηλαδή, σαν να ήταν όλοι μαζεμένοι γύρω από τη φωτιά, ας πούμε, στην εξοχή. Και ήταν και ένας περίεργος, ένας γραφικός, ένας μοναχικός, κάπου σε ένα καλύβι, σε μια κορυφή ενός βουνού. Που εντάξει, άσε, μην μας ενοχλεί αυτό. Εμείς εδώ πέρα έχουμε τακτοποιημένα. Α, κάνουμε το γλέντι μας, τα έχουμε τακτοποιήσει όλα. Και υπάρχει και αυτός ο γραφικός, ο περίεργος, ο ιδιαίτερος που απλά, εντάξει, τον ελέγχουμε αφού δεν έχει δύναμη οικονομική, δεν μπορεί να μας απειλήσει. Και πίστεψε με, εσύ που με ακούς, πιστέψτε με ότι όταν είσαι παιδί και αυτό το πράγμα κάθε καλοκαίρι, σε όλες τις διακοπές, όποτε κατεβαίναμε στο χωριό, το βιώναμε στο πετσί μας. Πολλές φορές κοιτιόμασταν με τον αδερφό μου και λέγαμε τι γίνεται, δεν ξέρουν. Το μόνο που ακούγαμε, α, Θεσσαλονίκη, α, τι ωραία παιδιά, ήρθα μια φορά εκεί και πήγα, είδα το Ρέμο, α, εξαιρετικά και τι ωραία εκείνα τα τσουρέκια και παιδιά από όπου τρίγωνα πανοράματος, φανταστικά και είχαμε φάει κάτι μεζεδάκια εκεί να πούμε στο Τσινάρι ή είχαμε πάει στην Καλαμαριά, είχαμε φάει ένα καταπληκτικό ψάρι ή τι ωραίες γυναίκες θεσσαλονικές και τι ωραίος ο κόσμος, τι ανοιχτόκαρδος, μέχρι εκεί. Και όταν η κουβέντα πήγαινε στον καημό μας, όταν η κουβέντα πήγαινε στην καψούρα, αχ τι κρίμα να μην είναι και ένας δυνατός να σας πάρει. Και αυτό το πράγμα είχε γίνει δεύτερη φύση μας. Το ακούγαμε και σχεδόν το είχαμε συνηθίσει ότι ξέρετε κάτι, έτσι θα είναι πάντα. Και κάναμε και συζητήσεις με τον πατέρα μου και έλεγα ρε πατέρα, θα πάρω, δεν θα βρεθεί ένας άνθρωπος. Και ήταν και αυτό που πολλές φορές το ακούγαμε και από γραμμές, εποχές 103 στον αέρα. Και πιο πριν, μιλάμε τώρα, ο κόσμος, ακούστε, δεν υπάρχει ένας να μας πάρει εμάς. Ένας ρε παιδί μου, ένας δυνατός. Να έρθει, γιατί χωρίς την οικονομική δύναμη πώς θα τους παλέψεις αυτούς. Όταν έρχεται και σου παίρνει, σου ξεμυαλίζει τον παίχτη που παλεύεις να τον κρατήσεις με νύχια και με δόντια. Που περιμένεις από το υστέρημα του κόσμου, ας μην να βάλει το χέρι στην τσέπη και η ομάδα με το υστέρημά της, με καύσιμο ας πούμε, με την αγάπη του απλού οπαδού να κινείται. Και για πόσο καιρό και μέχρι πού μπορείς να πας έτσι. Και όντως, μέχρι ενό σημείο μπορούσαμε να πάμε έτσι και το είδαμε. Και όσες φορές τολμήσαμε να βγάλουμε το κεφάλι μας έξω από το νερό για να πάρουμε οξυγόνο μπόλικο, να γεμίσουμε το πνευμόνι μας για να αντέξουμε στη βουτιά που δεν ξέραμε πόσο θα κρατήσει κάτω από το νερό και που πιθανόν να ερχόταν και ένα χέρι να μας κρατούσε το κεφάλι κάτω από το νερό για να μην πάρουμε ανάσα όταν έπρεπε και όταν έβλεπαν ότι πραγματικά ασφυκτιούμε και πνιγόμαστε, μας άφηναν πάρε μια χορηγιούλα. Ναι, πάρε, στείλε εκεί πέρα έναν πρόεδρο να τους κάνει 2-3 μεταγραφές, στείλε έναν γούμενο. Όλο αυτό λοιπόν που περιγράφουμε και το λέω για τους πιο μικρούς, βεβαίως με σεβασμό και στους μεγαλύτερους που τα ζήσανε πολλές και περισσότερες δεκαετίες από εμάς, που είμαστε τώρα 49 ας πούμε το καλοκαίρι τώρα. Αλλά λέω ότι ήταν κάτι που χρόνο με το χρόνο με το χρόνο. Και οι άλλοι τακτοποιημένα όλα για να μην πω στημένα στα μέτρα τους. Και ερχόταν η Δευτέρα, έπρεπε να πάμε στο περίπτερο να πάρουμε, περιμέναμε στη γωνία εκεί στη Μαρτίου με μπότσαρη να πάρουμε τα σπορ του Βορρά. Εποχές τα σπορ, τα μεγάλα τα σπορ, όχι τα μικρά. Έτσι όπως έγινε μετά το ταμπλόιτ. Και αυτά σπόρ ήταν βέβαια με πολύ σεβασμό και δουλέψαμε εκεί και το θυμάμαι και το θεωρώ παράσημο στην όποια ας πούμε πορεία έχω. Και έπρεπε τη Δευτέρα να φάμε τις σάρκες μας γιατί μας είχε τρυπήσει ένας γιατητής την Κυριακή, γιατί μας είχαν τιμωρήσει, γιατί μας είχαν αφαιρέσει βαθμούς, γιατί ερχόταν ο άλλος έπεφτε έξω από την περιοχή και έπαιρνε το πέναλτι και διαβάσαμε την άλλη μέρα η θρυλάρα, η ψυχή του πρωταθλητή, τα λιοντάρια, ο πράσινος κατακτητής, η κιτρινόμαυρη, να πούμε, λέλαπα και διάφορες άλλες μπαρούφες που ήξεραν πάρα πολύ καλά αυτοί ότι και
και χάλια να παίξουν, θα τρώγαν το σπρόξιμο. Και εγώ έμενα εδώ να σκοτώνομαι με τον Αριανό και τον Ηρακλειδέα για το ποιος είναι το αφεντικό της πόλης. Πράγμα που εμένα όταν το άκουγα με αρρώστανε από τότε και μου λέγανε γιατί. Καλά ρε παιδιά, ελάτε εδώ. Τώρα μιλάμε με Αριανούς και με Ηρακλειδείς που μπορούσαμε να ζητήσουμε και που είμαστε φίλοι ακόμα και σήμερα. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται ρε. Μας θέλουν έτσι. Ναι, αλλά πώς θα ξεφύγει κάποιος από εμάς, μου έλεγε ο Ηρακλειδέας, ο Αριανός. Πώς θα ξεφύγει, πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος δυνατός. Όταν βρέθηκε για τον Άρη και για τον Ηρακλή, ο Μυτιλινέος για τον Ηρακλή, ο Κοντομινάς για τον Άρη, κάτι δεν έγινε σωστά εκεί. Κάπως δεν, ούτε ξέρω τώρα να πω σε λεπτομέρειες, αλλά τους έδιωξαν τους ανθρώπους. Πιθανόν να μην τους ήθελε και το σύστημα από κάτω να είναι δυνατοί άνθρωποι εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί λοιπόν που ήταν όλα τακτοποιημένα, πάρε κανένα κυπελάκι μια στο τόσο για να ξεχαρμανιάσεις. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, οι συμπαθείς τσουπ, νάτος. Νάτος ο Πόντιος ο Κακαλάτος, νάτος ο ξεροκέφαλος οραματιστής, ο παντοδύναμος οικονομικά που μέχρι που λιδωρήθηκε στην αρχή δεν έχει δεύτερο σακάκι και τι φάτσα είναι αυτή και σιγά μην αυτός και ηρωνία, προσβολή, υποτίμηση και βέβαια η έπαρση και η αλαζονία αυτών που τόσα χρόνια είχαν μάθει σε μια κατάσταση δεδομένη δεν τους άφησε. Αυτό είναι το λάθος που κάνεις. Νιώθεις τόσο δυνατός που δεν καταλαβαίνεις ότι ξέρεις κάτι. Δεν μπορεί μια ζωή να γίνεται αυτό. 10, 20, 30, 40 χρόνια. Δεν μπορεί μια ζωή να είσαι εσύ αυτός που διαφεντεύει και που εκμαυλίζει και που σαπίζει τα πάντα, τα έχει φέρει όλα στα μέτρα του και είναι τακτοποιημένα. Μοιρασμένη η πιτούλα. Τσουπ, νάτος. Ηρωνία βέβαια στην αρχή, λιδωρία, υποτίμηση. Όταν λοιπόν ξεθόλωσαν λίγο από την αλαζονία τους και όλο αυτό τον πρόλογο τον κάνω για να φτάσω στο ΚΑΣ, γιατί εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος της κουβέντας μας πριν το διάλειμμα. Όταν λοιπόν κατάλαβαν ότι μια στιγμή λίγο, δηλαδή κάποιος από αυτούς, ο οργανισμός είναι ομάδα, είναι επικοινωνιακό επιτελείο, είναι πρόεδρο, δεν ξέρω, ούτε καν μπαίνω στη διαδικασία, αλλά κάποιος είπε, ρε παιδιά, μια στιγμή λίγο, μήπως αυτός που ήρθε εκεί θα έχουμε θέματα. Έλα μου ρε τώρα, άσε το ασικά πράγμα και τι είναι αυτός και βγαίνει και λέει ότι θα εξαρθρώσει την αρρωστημένη ΕΠΟ και ότι θα πάρει πρωταθλήματα και κύπελα και θα κάνει τον ΠΑΟΚ μέσα στις 20 μεγαλύτερες ομάδες και τι είναι αυτός και σιγά τη δύναμη που έχει και πώς θα τα καταφέρει και. Τσουπ! Όπως έλεγε η Τουλάρα, χλάτς, χλούτς. Άρχισαν οι σφαλιάρες να έρχονται. Και όταν το κατάλαβαν, ήταν ήδη πολύ αργά. Ήδη είχε βάλει τις βάσεις, ήδη είχε ρίξει τα τσιμέντα, ήδη είχε βάλει τα θεμέλια για να κάνει τον Παθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινούπολιτών αυτό το οποίο ονειρεύονταν όλος ο κόσμος του όλα τα χρόνια. Και αυτοί που πρόλαβαν και αυτοί που έφυγαν πρόωρα είτε κάνοντας τον κύκλο της ζωής τους. Έτσι απλά παιδιά, αυτή είναι η ιστορία. Αν μου έλεγε κάποιος, περίγραψέ μας τι έχει συμβεί τα τελευταία 30 χρόνια. Εγώ έτσι το έχω καταλάβει. Αφού λοιπόν κατάλαβαν πόσο δυνατός είναι, μετά μπήκε σε ενέργεια, μπήκε σε λειτουργία το σχέδιο αποδόμηση, συκοφαντία, πόλεμος. Όχι μόνο για την ομάδα, για τα συμφέροντα, για τα λιμάνια, για τα ξενοδοχεία, για τις εταιρείες, παντού. Και αυτό φάνηκε πιο καθαρά από ποτέ στη στιγμή του λάθους του Προέδρου, εκεί που βγήκε το Μπουφάν, εκεί που έπεσε μαύρη κουρτίνα
γιατί έβλεπε ότι τον κλέβουν αδίστακτα οι συχαμεροί μπροστά στα μάτια του και κλέβουν και το όνειρο εκατομμυρίων ανθρώπων πάνω στον πλανήτη. Εκείνη τη στιγμή του λάθους, λάθος για το οποίο και ζήτησε συγγνώμη και αυτό τιμωρήθηκε, βρείτε μου ποιος άλλος θα το έκανε αυτό, να μην βλέπει διαζώσεις το δημιούργημά του, αυτό για το οποίο ματώνει, αυτό το οποίο το έχει χρυσοπληρώσει ξανά και ξανά μέχρι να φτάσει στο ΑΕΤ το πρωτάθλημα. Όταν λοιπόν έγινε το λάθος, όχι τον ξεσκίσανε, όχι τον ισοπαίδωσαν, όχι τον πήραν και τον κονιορτοποίησαν στα κανάλια τους, στις εφημερίδες τους, στα site τους. Εκεί φάνηκε η λύσα και πόσο πολύ τους έχει ενοχλήσει που ο ΠΑΟΚ όχι απλά επέστρεψε, όχι βγήκε από το τέταρτο πέμπτος, όχι απλά έβγαλε το κεφάλι έξω από το νερό, αλλά έκανε ένα έτσι και άρχισε να κάνει απλωτές, άρχισε να κολυμπάει, άρχισε να τους προσπερνάει, άρχισε όχι μόνο να διεκδικεί, αλλά και να κατακτά συνάμα. Και ο τι μεγάλος πόνος. Φεύουι παπέ. Πόσο ανίποτος πόνος. Και πόση χολή και πόση λύσα. Και φτάνουμε στο σήμερα. Στο χθες πιο συγκεκριμένα. Θεωρώ, το είπα και τις προηγούμενες εβδομάδες, εγώ δεν είμαι ούτε ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, ούτε δημοσιογράφος ΠΑΟΚ για να μπορώ να έχω πηγές από μέσα και τέτοια. Τις πιο πολλές φορές βασίζομαι στη διέστησή μου, στο πώς, επειδή το ζω αυτό το πράγμα κάθε μέρα στο πετσί μου, και okay, άλλες φορές θα πέσω μέσα, άλλες φορές θα πέσω έξω. Συνήθως όμως αυτές τις περιπτώσεις πέφτω μέσα. Είπα λοιπόν τις προηγούμενες εβδομάδες, η στάση αναμονής, η στάση να την πούμε ανωτερότητας, η στάση περιμένω τον αντίπαλο και μετά περνάω στην αντεπίθεση. Τέλος. Τελείωσε. Η υπόθεση του παραμυθιού με την συνιδιοκτησία, η υπόθεση βρίσκω κάπου να πατήσω με την ξάνθη για να σας κυλιδώσω, πέρα από το να σας κλέψω ένα πρωτάθλημα, να σας κάνω άνω κάτω, να σας στρέψω σε εσωστρέφεια, να σκοτώνεστε μεταξύ σας τα ραδιόφωνα με αρκετούς πρόθυμους και μέσα στην πόλη να βάλουν το φυτίλι. Όταν λοιπόν έγινε αυτή η ιστορία, καταλάβαμε όλοι ότι αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Με τον κόσμο πλέον να λέει, παιδιά, τέλος. Αυτή η ήπια, ας πούμε, πολιτική, αυτό το δεν είμαστε για να... Όχι, τέλος. Κυνήγι ανελέητο μέχρι να πατήσουν εμπριμέ χιόνι. Δικαστικά πάντα μιλάμε, το διευκρινίζω, γιατί αναγκασμένοι είμαστε, μας μετράνε μέχρι και την αναπνοή. Πότε θα πάρουμε βαριά ανάσα. Δεν υπονοούμε ούτε πεσήματα, ούτε καψίματα, ούτε βία, ούτε απειλές, ούτε άσπρα πόλο, ούτε καμένους φούρνους, ούτε σφαίρες σε φακέλους, ούτε απειλές σε οικογένειες, τέτοια πράγματα ούτε καν σαν σκέψη. Τώρα γιατί τα αναφέρω όλα αυτά, γιατί συμβαίνουν αλλού. Ήρθε όμως η στιγμή. Ακόμα και τις προηγούμενες μέρες λυσούσαν. Αποκλείεται να πάτε στο ΚΑΣ, λέει, γιατί ξέρει, μπορεί να σας υποβιβάζουν εκεί στο ΚΑΣ. Ένα παραμύθι τεράστιο. Και βέβαια το τσιρλιπιπί που το σκατό έχει φτάσει στην κάλτσα και τη λευκή την έχει κάνει μπες καφέ. Γιατί σου λέει, τι θα γίνει άμα εκεί πραγματικά τους δικάσουν, μπουν στην ουσία και δεν πάρουν απλά να πούν το ποιηματάκι μιας επιτροπής φτιαγμένης από ξαδέρφια, κουμπαριές, φίλους ή μέτερους. Τι θα γίνει? Αυτό φοβούνται. Θα μου πεις, Κωστή, είσαι 1000% βέβαιος ότι θα αθωωθούμε? Όχι. Δεν είμαι. Δεν ξέρω μέχρι πού φτάνει το πλοκάμι τους. Δεν ξέρω μέχρι πού φτάνει η επιρροή τους. Δεν ξέρω μέχρι πού
φτάνουν οι διασυνδέσεις τους. Δεν ξέρω μέχρι πού, δεν μπορώ να ξέρω. Για να σηκωθεί ένα τηλέφωνο και να πει, ξέρεις κάτι, μήνες αυτό που έχουμε πει εδώ από Ελλάδα, από τα δικά μας δικαστήρια και τα λοιπά, από τις εφέσεις στον Ατάλο, μην μπαίνεις στην ουσία και πες, βεβαίως, ισχύουν οι μείον 7. Και τέλος. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Να σας πω ότι ξέρω. Μα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά. Αυτό που ξέρω είναι ανελαίητο κυνήγι. Το επόμενο βήμα είναι για την υπόθεση με τα στημένα, με τον Μαρινάκη, στο ΚΑΣ, έξω. Αποκλεισμός από τα ευρωπαϊκά κύπελα της συγκεκριμένης ομάδας, υποβιβασμός για τα στημένα παιχνίδια, κυνήγι μέχρι τέλους. Αφού μέχρι τώρα εξέλαβαν τη στάση αυτή σαν μια αδυναμία, σαν μια έλλειψη θάρρους, σαν την πω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω. Πάντως τους βόλευε αυτό. Και τώρα λοιπόν θα πάμε έτσι. Αφού το αλλιώς το καταλάβατε έτσι, τώρα θα πάμε αλλιώς. Φουλ επίθεση. Με κάθε τρόπο. Και το βλέπω και στις δηλώσεις των ανθρώπων που είναι εκεί υπεύθυνοι επικοινωνίας, και στα λόγια του Λευτέρη και στα λόγια του Κυριάκου και στα λόγια του Γιώργη, του ιού του Προέδρου, και στα λόγια του Προέδρου του ίδιου, και έτσι θα πάει. Παίξατε με την ψυχολογία του ΠΑΟΚΣΗ, παίξατε με την καθαρότητά του. Θέλατε τι, να βάλετε φυτίλι και να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας? Το μόνο που πετύχατε είναι για μία ακόμα φορά, και εκεί είναι το μεγάλο τους λάθος, θολωμένοι μέσα στην αλαζονία τους, στην ατέρμονη, το μόνο που κατάφεραν είναι και πάλι να κάνουν τον κόσμο μια γροθιά μέσα σε κορονοϊούς, μέσα σε θανάτους, μέσα σε αυτοπεριορισμούς, μέσα σε δύσκολες εποχές για την πόλη, για τον εργαζόμενο. Δείτε τι γίνεται με τα καταστήματα, με τα καφέ, με τα εστιατόρια που βουλιάζουν αυτό το διάστημα και δεν ξέρουν από πού να πιαστούν. Και από όλα τα καταστήματα δηλαδή που δεν έχουν ανοίξει και δεν ξέρουν τι ξημερώνει αύριο. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν, ακόμα και δεν μου το βγάζεις από το μυαλό, την έλλειψη δυνατότητας να βγει ο άλλος και να διαμαρτυρηθεί και να κάνει ένα τεράστιο συλλαλητήριο. Νομίσατε τι, ότι θα αφήσουμε τον ΠΑΟΚ μας στο πλάι, ότι τα άλλα ζητήματα θα σκεπάσουν την ανησυχία μας για το αύριο της ομάδας, την οργή μας για το πώς στήσατε ένα ωραίο παραμύθι? Τι, το πάθος μας θα το σκεπάσει ένας ιός ή μια ανησυχία φυσιολογική? Βεβαίως. Να ξέρετε, έχουμε χώρο και για την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τους πατεράδες μας, μανάδες μας, τις γιαγιάδες, τους παππούδες. Ναι, έχουμε χώρο. Και για τις εργασίες μας, για το αν θα έχουμε δουλειά αύριο, το πώς θα είναι οι δουλειές, για τους φίλους μας έχουμε. Έχουμε όμως πάντα χώρο για τα 4 γράμματα. Αυτό να ξέρετε. Και στις πιο δύσκολες εποχές. Και να σας πούμε και κάτι. Ανάγκη το έχουμε να ασχολούμαστε με τα 4 γράμματα. Δεν είναι ούτε αγκαρία, δεν είναι ούτε μια υποχρέωση που πρέπει να τη βγάλουμε, μια επίσκεψη να πούμε στη συμπεθέρα ή σε μια θεία που πρέπει να τη δούμε στο χωριό. Δεν είναι αυτό. Είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη αδύρυτη. Είναι ανάγκη χωρίς τέλος. Είναι σφοδρή επιθυμία. Είναι λαχτάρα. Είναι πρεμούρα να ασχολούμαι με αυτό. Να παίρνω, να αντλώ απεριόριστη δύναμη για να πανέψω και με τα άλλα θέματα. Από εκεί, από ένα βιντεάκι που θα δω, από ένα γκολ, από ένα ύμνο που θα ακούσω, από ένα αφιέρωμα που θα δω, από ένα ντοκιμαντέρ, από μια φάση, από μια μπλούζα που θα βρω υπογεγραμμένη στην ντουλάπα μου και θα βουρκώσω, από έναν φίλο που με πήρε και μου είπε, θυμάσαι τότε που είχαμε πάει, από τη βόλτα που θα κάνω έξω από την Τούμπα να δω νεκρωμένο το σημείο τελείως, χωρίς κόσμο, χωρίς λαό, χωρίς ζωή, απλά να στέκει εκεί και να αναμένει ο ναός. Από όλα αυτά εμείς παίρνουμε δύναμη λοιπόν. Αυτό έχουμε να πούμε.
Τίποτα άλλο. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Απλά ρούπι. Μην τους αφήσεις ρούπι. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα? Μπορώ να σας πω. Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι ότι ποτέ δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν πώς νιώθουμε, πώς σκεφτόμαστε εμείς. Αυτό είναι. Και αν υπάρχει μία στρατηγική, αν υπάρχει ένα πλάνο, αν υπάρχουν κινήσεις πάνω σε μία σκακέρα, εκεί είναι το τεράστιο πλεονέκτημά μας. Εκεί που, παράδειγμα, κλέβοντάς μας ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά, με θεατρινισμούς, με ξεφτιλίκια, με σερπαντίνες, με ηθοποιούς, θα πούμε, που πέφτουν και σφαδάζουν επειδή φάγαν μια ανοιχτή χαρτοτενία στην πλάτη, με δίθεν τρομοκρατημένους παίχτες επειδή είδε ένα βγαλμένο μπουφάν, 0-0, βγαίνουμε 1-0, φοβόμαστε. Εκεί λοιπόν που νομίζουν ότι σε έχουν γονατίσει και ότι άστους, θα σκοτώνονται μεταξύ τους τα τηλέφωνα, άστους, θα τρώγονται στα σχόλια από κάτω στα site, άστους τώρα, θα τα φορτώσουν στον πρόεδρό τους επειδή έκανε αυτό το λάθος, ή στον προπονητή τους, ή στον τεχνικό διευθυντή, ή στον τάδε παίχτη, και θα σκοτώνονται μεταξύ τους. Λοιπόν, σας έχουμε δυσάρεστα νέα. Άφωνοι έμειναν που γύρισε ο οργανισμός, όχι απλά στάθηκε στα πόδια του, βροντοφώναξε, εδώ είμαστε ρε κουφάλες δέντρου ή δοντιού, δεν βρίζουμε στην εκπομπή, εδώ είμαστε και γυρίσαμε, επιστρέψαμε για να σας το πάρουμε αίτητη. Από όλο αυτό λοιπόν θα βγούμε ατσάλι, θα βγούμε όχι απλά σπυρωμένοι, όχι μπετόναρμε, όχι δυνατοί, αλλά και με τρέλα τώρα να σκυνηγήσουμε μέχρι εκεί που δεν πάει. Και να δείτε τι ωραία που είναι να είσαι στριμωγμένος στα σκοινιά και να φταίς κιόλας, να είσαι ένοχος, να έχεις κάνει πομπές, να έχεις κάνει έσχη. Διότι εμείς ζήσαμε το να μας κυνηγάνε χωρίς να έχουμε φταίξει κιόλας. Και να έχεις και αφαιρεμένους βαθμούς κάθε χρόνο. Μείον 6, μείον 8, 50 βαθμούς μείον, πουθενά ούτε στο Βόρειο Πόλο. Αυτά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Είπα, 5 υπέροχα μπλουζάκια, 5 υπέροχα τισέρτ ανόβερο και 5 μάσκες με το σήμα μπροστά. Μάσκες τώρα για να προστατευόμαστε. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, θα το περάσουμε κι αυτό. Ξέρω γκρινιάζει αρκετός κόσμος. Τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός στο σπίτι. Βάλτε τη μασκούλα, δεν θα πάθουμε τίποτα. Να προστατέψουμε τον εαυτό μας, τον συνάνθρωπό μας. Να προστατευτούμε από τον άλλον που μπορεί να το έχει αυτό και να μην το ξέρει και μπορεί να βήξει ή να φτενιστεί σε ένα κλειστό χώρο. Να προστατέψουμε τα παιδάκια που είναι εκεί για 500 ή 400 ή 550 ή 600 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, στο ψιλικατζίδικο, στο ταξί, οπουδήποτε. Ας είμαστε λίγο ρε παιδιά δεκτικοί και τι να κάνουμε. Και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με τον Κούλι, ούτε με τον Τζόδρα, ούτε με τον Χαρδελιά, ούτε με κανέναν. Ούτε με κανέναν. Έχει να κάνει με τη δική μας συνείδηση για το πώς θα βγούμε δυνατοί από αυτό. Να μπορούμε να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Γιατί τώρα δεν είναι έτσι όπως πρέπει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με γραμμές. Με φοβερό κρεσέντο εκπτώσεων στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, που είναι ο χορηγός μας, που χθες έδωσε στον φίλο μας τον Καλούση Ευστράτιο, με τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, θέλω να το βγάλουμε στον αέρα. Μιλήσαμε και χθες εκτός. Ένα εκπληκτικό Samsung A10, 160 ευρώ δωράκλα. Ένα καταπληκτικό δώρο. Μην ξεχνάτε ότι εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε από ηλεκτρικές συσκευές. Ειδικά αυτό το διάστημα, ξαναλέω, με φοβερές εκτός μέχρι και 30% σε πάρα πολλά προϊόντα. Για το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη Αιγαίων, εκεί είναι ο προορισμός σας. Δύο πρότυπες, υπέροχες ψαργορές, δύο ιχθυοπολία κουκλιά, πεντακάθαρα, πεντανόστιμα, φρεσκότατα όλα και μαγειρευτά, και ό,τι βγάζει η ελληνική θάλασσα, φρεσκότατο, δεν αφήνουν τίποτα να παλιώσει, να μπαγιατέψει. Ωμέγα 3 βάλτε στον οργανισμό σας, 214.000 για το κέντρο, 69-56-66 για το ρεόκαστρο. Και βέβαια Τσαντεκίδης, αυτοκίνητο μεταχειρισμένο σαν καινούριο, ανεβαίνοντας το δρόμο για Ωραιόκαστρο. Nice Castle απέναντι από τα Τζάμπο.
τα αδέρφια Χάρης και Αβραάμ σας δίνουν αυτό που πρέπει. Αυτοκίνητο με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων, το πηγαίνετε σε όποιον μάστορα, σε όποιο συνεργείο σας θέλετε, πληρώνετε όπως μπορείτε και επαγγελματικά. Το τονίζουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό και επαγγελματικά και παραγγελία αυτοκίνητο. Θέλω π.χ. το τάδε, την τάδε μάρκα. Θα βρουν και θα σας φέρουν το καλύτερο. Πάμε γραμμές, να μην περιμένετε άλλο. Εδώ είμαστε ζούμου σου, λέμε και κάθε πίκρα και με. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Αυτό που νιώθουμε, αυτό λέμε. Αν αρέσει, καλώς. Αν δεν αρέσει, τι να κάνουμε. Δεν μπορώ να λέω τη γνώμη άλλων. Δεν γίνεται. Πολλές φορές διαφωνούμε. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό και είναι υγεία στο τέλος. Πάμε στις γραμμές. Πολλά λες. Συνέχεια μιλάς. Εντάξει, μουγκός. Γιώργο! Μα θέλω να τα βγάλω από μέσα μου. Δεν μπορώ, Γιώργο. Έχω αγανακτήσει τις τελευταίες μέρες. Το ξέρω. Μπορεί να σε έχεις αγανακτήσει όλοι. Δεν γίνεται. Χθες εκεί που καθόμουν και έβλεπα, χάζεπα το MasterChef, δεν έχουμε να δούμε και τίποτα άλλο. Και γέλου. Σε μια σημαντική ένα νευρικό γέλιο. Περίμενε. Ένα. Η κομμότρια την πάτησε, για να ξέρεις ότι είμαι ενημερωμένος. Τη διώξανε? Όχι, δεν τη διώξανε, αλλά έκανε πολύ κακό πιάτο και πιστεύω θα είναι προτινόμενη. Δύο. Το κοριτσάκι το όμορφο, τι γλώσσα είναι αυτή ρε παιδί μου? Η Μαρία. Πω. Αυτή από την Κατερίνη. Πω, τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδί μου? Τι στόμα είναι αυτό? Δεν αφήνει κανέναν. Ο άλλος που ήταν, ξεκίνησε ωραία, πήγε και καψουρεύτηκε, δεν πρόκειται να προχωρήσει ποτέ. Πώς το λένε, Μπέλλος. Ο ψηλός, δεν είναι που έχει σουξουδούξου με την όμορφη την κοπελίτσα. Έτσι, τέλος, από τη στιγμή που έμπλεξε μαζί δεν έχει κανένα μέλλον στο διαγωνισμό. Σακοψούν και φλέβες, ακοπούν και φλέβες με την καψου. Και πρόσεξε, και σου λέω κάτι και το κλείνουμε. Η τριάδα είναι ο Κύπριος, αν θα φτιάξω ένα τόσο καταπληκτικό αυτά. Ο Κύπριος είναι ένας με μουσάκι. Δεν θυμάμαι ονόματα τώρα. Ένας με γυαλιά που είναι σαν τον Έλβη στα τελευταία του, Σταύρος. Ναι. Ο Βαρθακούρης. Αυτός νομίζω είναι Θεσσαλονικιός είναι. Ωραίος, είναι ωραίος τύπος. Και Παουξάκης. Ο Βαρθακούρης, Βαρθαμούρης, δεν θυμάμαι πόρα. Και η Μαρία θα είναι στην τριάδα, να ξέρεις. Η Κατερίνη. Αυτή. Λοιπόν, αυτά, αλλά μαχαιριές χαμός. Με πιάνει ένα νευρικό γέλιο και ναι. Η γυναίκα μου, γιατί γελάς? Λέω, γυναίκα, φαντάσου, λέω, η κυρία Σπανού να ήταν ποντιακής καταγωγής. Του τι θα γινόταν? Τι θα λέγανε? Θα μας δείχαν όλους στο Καραϊσκάκι, σαν το Κολοσσό που ήταν στη Ρώμη. Ατηρία. Αν ήταν Σπανίδου. Έτσι. Νόπι Σπανίδου. Λοιπόν, να ένα, ποντιακό. Και ακόμα στα δικά μας, από το 1926 που υπήρχε αυτή η μεγάλη ομάδα, ποτέ δεν κάθισε να τους χύψει και να τους λείψει. Ήταν η πρώτη ομάδα που τους αντιστάθηκε και το 1928, να πατάει η μνήμη μου, που ιδρύθηκε το ΠΟΚ, ήταν η πρώτη ομάδα που πάνε. Τους πάλεψε, ενώ ο συμπολίτης μας είχε πάει μαζί τους για να γίνουν κάτι παιχνίδια, τα Πασχαλινά και τα Χριστουγεννιάτικα που κάνανε κάτι κύπελα εκείνη την εποχή. Ήταν η μόνη ομάδα που τους αρπάξε έναν ποδοσφαιριστή, τον μεγάλο Γιώργο Κούδρα, και τότε ο μεγάλος Κύριος Παντελάκης τους αντιστάθηκε. Ναι. Και μιλάμε επί 7 ετίας, που σήμερα δεν τρέχει τίποτε. Και συνέχεια ήταν η μόνη ομάδα που τις αντιστεχότανε. Μόνο όταν μας στείλανε πακέτο με κάποιον παγόνι και με κάποιον γούμενο, αρχίσανε τα τσαλιμάκια και τα κυκλήματά τους. Ναι. Δεν υπήρχε καμιά άλλη ομάδα που να τις έχει αντισταθεί τόσο πολύ και χωρίς λεφτά, χωρίς εφοπλιστάδες, χωρίς οικονομική... υπόβαθρο. Ένας Παντελάκης ήταν Θεός χωρέων, ήταν ένας λογιστής, ένας Εργενής, εργολάβος. Τι να κάνουν οι άνθρωποι? Τι να κάνουν? Λοιπόν, έτσι. Και όμως τους αντιστεκόμασταν, γι' αυτό δεν μας χωνεύανε. Δεν μας χωνέψανε ποτέ. Και ούτε πρόκειται. Ποτέ. Αλίμονο.
Και τώρα που ήρθε αυτός ο επιχειρηματίας, ο μεγάλος κύριος Αβίδης, έχουν σκυλιάσει. Εάν πήγαινε, που το έχω πει επαναλημμένως πολλές φορές, εάν πήγαινε ο κύριος Αβίδης χάζει και έπαιρνε ένα πανιόνιο, έναν ατρόμητο, έναν βάζελο, θα ήταν μεγάλος. Θα ήταν ο Ελληνάρ. Σοβαρά. Ο Ελληνάρ. Η Ελληνάρα, βέβαια. Το Σαλιαδέλη που ήρθε από την Αφρική δεν είναι ποτέ ο Αφρικάνος. Τι, ο βασιλιάς των Ρουμπινιών. Ναι. Τον δικό μας, ο Ρώσος και ο Ρώσος και ο Ρώσος. Ναι ρε, Ρώσος είναι ρε. Τραγικό. Ρώσος είναι. Ακόμα, περιμένουμε βουλευτές Μακεδονίας, Θράκης, Υπήρου, Επτανησιώτασες, δεν χρειάζεται να είναι από εδώ. Ο άλλος δεν νιώθει, δηλαδή, ας πούμε, ο άλλος που είναι από τα Επτάνησα, από την Πελοπόννησο, δεν θίγεται όταν λένε έναν Πόντιο Ρώσο. Τίποτε. Έχεις πάει ποτέ απέναντι από το παρκάκι που είναι στην, από την ΕΡΤ. Που, φυσικά, υπάρχει μνημείο εκεί, φίλε. Υπάρχει μία σαν λιμνούλη και είναι χελώνες. Α, νόμιζα, οι οποίες βγάζουν το κεφαλμό, τις πλησιάζεις, τσουπ, βάζουν το κεφαλάκι τους μέσα, ξεφανίσονται. Έτσι είναι και η πολιτική της Μακεδονίας όλοι τους. Γενικά όλοι τους. Η απάντηση θα είναι όταν θα γίνουν κάποτε οι εκλογές. Τότε θα δουν την βέβαια. Λοιπόν, βάλε με σε παρακαλώ συγκλήρωση. Βεβαίως. Όποιος να το διευκρινίσω, όποιος πάρει μπλουζάκι παίρνει και μάσκα. Δηλαδή δεν είναι πέντε μπλούζες, πέντε τυχεροί για μπλούζες και πέντε για μάσκα. Η μάσκα για δεσκανόν, θέλω μια μάσκα γιατί την αποβδομάδα παίρνει πάντα είναι. Διαγένειο. Από το κλάπαν όβερο. Τάπα για τα παιδιά, δεν θέλω να λέω άλλα. Έτσι, άντε με 4-16, τα λέμε. Δύναμη σου ευχόμαστε. Γεια σου Γιώργη μου, γεια, αγωνίζεσαι κι εσύ χρόνια. Πάμε, ναι, 23-10-287-888, περικαλώ. Ναι! Χριστός Ανέστη, Κωνσταντίνε. Αληθώς Ανέστη! Αληθώς! Γεια σου, φιλάρετε! Κάθε πρωινό με το Κωστή το Τσατσάρο είναι η εκπομπή στο Open που θα ακολουθήσει. Όχι. Και όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Θα συζητάς για τη Μαρία και τον... το επόμενο, το Σταυρί και τους υπόλοιπους. Ναι. Μια χαρά. Είναι ξέρεις, καλή... μπορεί να μην καθίσω να δω, ας πούμε... 3 ώρες, πόσο είναι το π.χ. το MasterChef. Θέλω όμως να έχω μία άποψη. Κοιτάω λίγο από εδώ. Λίγο τα serial, λίγο τις ειδήσεις. Δηλαδή θέλω από όλα να προλαβαίνω λεπτομέρειες. Τώρα δεν μπορώ, ας πούμε, να ξέρω. Το μόνο που δεν βλέπω είναι τουρκικά serial, παιδιά. Είναι λίγο να χαλαρώνει το μυαλό, να χαλαρώνει κανείς τη ζωή του, γιατί δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Τώρα, ας πούμε, ψάχνω, έχουμε δει με την... Νεκταρία, βλέπουμε τον ευτύχη, τον Happy Traveler, γυρίζουμε και βλέπουμε επεισόδια από τη Ζάκυνθο, από την Χαλκιδική, κάτω στην, που πήγε στην Αφρική, αυτά και τα λοιπά, μέρη να νιώσεις αφού ήμασταν κλεισμένοι μέσα, έτσι. Ναι. Ωραία, βγάλτε το μυαλό σας, πήγαμε σε άλλα πράγματα για να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε, έτσι, ας πούμε, την καραντίνα, κατάλαβες. Αυτά. Είναι αναγκαίο. Αυτά για το MasterChef. Αλλά καλό είναι να το κάνουμε, και τώρα είναι πιο εύκολο, λίγο μια έξω, κάπου να, μια επαφή με τη φύση. Φυσικά. Είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά. Λοιπόν, φυσικά. Θέλω να πω το εξής. Α, μια και είπα φύση τώρα να κάνεις. Πραγματικά, Κωνσταντίνε, είναι που τσατίζομαι. Δηλαδή, μας κλείσανε το Σέισου, βάλανε, για την Πρωτομαγιά μιλάω, βάλανε τα πυροσβεστικά μπροστά και απαγορεύανε. Και αυτοί ανεβήκανε πάνω στον ημιτό και ήτανε χιλιάδες. Ναι. Είδες εσύ καμία εικόνα? Καμία. Δηλαδή έχουν όλα τα κανάλια κάτω. Έχουν όλες τις κάμερες κάτω και κοιτάνε το Σέιξου. Γιατί? Αυτά είναι ο τρόπος τους. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν σε όλα. Αυτό είναι που με τσάτει. Δυστυχώς. Δεν θέλουν να δείχνουν τα δυσάρεστα στην Αθήνα και πρέπει να τα δείχνουν οπουδήποτε αλλού, γιατί η Αθήνα είναι η εκλεκτή. Υπάρχει μίσος σε πολλούς. Δεν θέλουν να πιούν ούτε σουρωτή, να σου το πω έτσι. Δεν θέλουν να πιούν ούτε σουρωτή. Εκείρε θα πίνετε για να χωνέψετε όλο αυτό που έχει γίνει. Τα 2/3 των προσμάτων είναι στην Αθήνα, Κωνσταντίνε. Δεν θέλω να βάλω τη διαφήμιση στη φανέλα πέρσι, το καταλαβαίνεις.
Ο βασικός χορηγός δεν θέλει να το βάλω στη φανέλα. Έγινε ολόκληρη ιστορία, ολόκληρη φασαρία. Τόσο αρρωστημένη είναι εις βάρος της πόλης, του ΠΑΟΚ, του Σαβίδη, του λαού. Τόσο τρελαμένη. Δεν το περίμενα ότι θα εμφανιστεί κάποιος για να μας κάνει τόσο δυνατός. Απλά κινίζουν όλους τους κατοίκους της περιοχής. Προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτό το που έχουν κάνει. Και αν τυχόν αυτό που έκανε ο Σαβίδης μέσα σε πανδημία, μέσα σε έχει σταματήσει, έχουν σταματήσει τα πάντα. Ο τουρισμός. Έχεις μια τεράστια επένδυση 200 εκατομμυρίων, 205. Η οποία δεν είναι 200, θα είναι και 300. Καλά, 200 είναι μόνο να το πάρεις, κάτσε. Έτσι θα το αφήσει όπως το βρήκε. Χιλιάδες κουσμάκι. Αν ένα μαρινάκι, τι θα ακουγότανε. Θα του κάνανε χρυσελεφάντινο, να πούμε, άγαλμα έξω από την Μητρόπολη Πειραιά. Να περνάει η κόμμα. Είναι για κάθε κυβέρνηση. Άσε. Πού είναι η κυβέρνηση να το πει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Πού είναι να πει, ρε παιδιά, κοιτάξτε τι έκανε ένα επενδυτή, ελάτε κι άλλοι. Και ουσιαστικά αυτό το λεκέ που άκουσα. Δηλαδή είναι άνω από δαμών καταστάσεις. Μα αυτό δεν θέλανε να κάνουν. Αυτό δεν αποπειράθηκαν, φιλάρετέ μου. Σε σημείο να φτάνουν και κάποιοι δικοί μας να λένε, ρε εσύ, μήπως κάναμε κάτι. Όταν σου λένε συνέχεια, το ακούς ξανά. Λες, ρε παιδιά, μα είπαμε κι εμείς. Φταίξαμε. Αν φταίξαμε, δεν θέλουμε καμία χάρη. Σιγά μην κάναν μια τροπολογία για μας. Σιγά μην τους έπιασε ο πόνος. Μα δεν το είπε μόνο αθλητικά. Το είπε και για επιχειρηματικά. Λέει, έχει κάνει λεκέδες, λέει, και στο επιχειρήν. Δηλαδή, λεκές είναι να βγάζεις 200 εκατομμύρια και να τα ακουμπάς για να κάνεις ένα τόπο δυνατό. Ναι. Να τον κάνεις πανίσχυρο. Προφανώς. Ή είναι όταν έχεις τις επιχειρήσεις σου, τις ΑΕ που πηγαίνουν μέσα στη θάλασσα με ξένη σημαία. Προφανώς. Και δεν έχεις καν φορολογικά την ίδια μεταχείριση που έχουμε όλοι εμείς. Έχεις πολύ χαμηλότερη φορολογία και σε παρακαλάνε να βάλεις ελληνική σημαία. Επειδή όχι απλά δεν αγαπάνε την πατρίδα, αλλά τη μισούνε και όλα σε πολλά πράγματα, προφανώς επιθυμούσαν να πάρει τη σε κάπο Τούρκος ή το Μακεδονία Παλάσσου Σκοπιανός. Προφανώς το Παλιούρι, ας πούμε το Πόρτο Καράς, θα τους βόλευε πολύ περισσότερο να έρθει και να το πάρει ο Σκοπιανός ή ο Τούρκος. Έτσι είναι. Και αυτό δεν έχει να κάνει. Ναι. Όποιος και να το πάρει, να μην το πάρει Έλληνας. Αυτός να μην το πάρει. Έλληνας να μην το πάρει. Αντίπαλός μας. Ο Ρώσος, Έλληνας, δυστυχώς τους πονάει που το παίρνει Έλληνα. Αυτό είναι, φίλε. Κατάλαβες. Και το τελευταίο, μα την αλήθεια, ας το έχουμε υπόψη μας. Όπως είχαμε την κάσκα στο κεφάλι για το μηχανάκι που την κρατούσε στον αγκώνα κανείς για να μην το γράψουνε. Βλέπω να έχουν την κρεμασμένη τη μάσκα στο λαιμό. Όχι, ρε παιδιά. Άντε το πηγούνι, δεν έχει νόημα να την έχουμε. Ίσα ίσα είναι κίνδυνη. Δεν κουλάς από το πηγούνι. Από το στόμα και από τη μύτη κουλάς. Παιδιά, ας δείξουμε λίγο αυτοσυγκράτηση. Γεια σου, φιλάρετε. Και σε αυτό το θέμα, ρε παιδιά. Βάλτε τη μασκούλα εκεί. Λίγο είναι να το περάσουμε κι αυτό. Δεν κάνουμε καμία αντίσταση μη φορώντας τη μάσκα. Κι αν υπήρχε δικαιολογία πολύ εύλογη. Αγανάκτηση για το μας κλείνεις μέσα, βεβαίως, δύσκολο. Τώρα, εντάξει, θα κυκλοφορήσουμε έξω, τόσο πολύ μας ενοχλεί. Εξάλλου δεν σου λέει φόρεσε τη μάσκα όταν κυκλοφορείς έξω, στην παραλία, στα πεζοδρόμια, δεν σου λέει αυτό. Σου λέει, όταν πας εκεί που είναι πολύ ο ένας δίπλα στον άλλον, βάλτε την καμπυπημένη τη μάσκα εκεί, δεν θα σου πέσει η μέση. Για λίγο μέχρι να βγούμε από αυτό. Καλημέρα σας. Ναι. Παρακαλώ. Εδώ, πάμε τελευταίος να πάμε διάλειμμα. Ναι! Χριστός Ανέστη. Αληθώς! Αληθώς Ανέστη. Άμα έστω και θα φας το ξύλο της αρκούδας, ρε Κωνσταντίνε. Πολύ νουβέλα γράφεται, ρε. Ρε εσύ, ο ένας μιλάει για ένα τέταρτο, ρε. Για όνομα του Θεού. Αν έρθεις και φέρεις αρκούδα και βάλεις την αρκούδα να με δίνεις, θα το δεχτώ. Έχουμε το Ρώσο, για. Αλλά πες στο Μαρινάκι που είναι γίγαντας, ναι, ότι ο Ρώσος είναι ένας νάνος, μα τι νάνος. Με κάτι δίδυνα. Να μην τα πω πιο καθαρά, κάτι κοκκόβια. Έτσι να του πείτε του Μαρινάκη. Σαν Μενίρ, σαν τα μετέωρα. Άκου, Κωνσταντίνε, εγώ είμαι 82 χρονών. Το όνομά σας. Ανδρέα με λένε, είμαι 82 χρονών. Κύριε Ανδρέα, να ζήσετε άλλα τόσα. Ναι. Τους έχω γνωρίσει και τους έχω φάει στη μάπα. Ναι. Αυτά, από, να μην πω, μην τους χαρακτηρίσω όλους,
αλλά τόσο πολύ μας εκτρέπονται γιατί μας παραδέχονται. Και εμείς καθόμαστε και ακούμε με αυτά τα πλάσματα. Ναι. Με αυτή τη χαβούζα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα. Χάρηκα που σας άκουσα και συγγνώμη που περιμένατε. Να είστε γερός. Να είστε γερός, να είστε γερός. Θέλω Συντριβανίσιους, σας αγαπώ πολύ τους Συντριβανίσιους. Να είστε γερός. Να είστε γερός, να είστε γερός. Λοιπόν, διάλειμμα, μην παίρνετε λίγο. Να πάμε διάλειμμα, να κάνουμε νορμάλ ανθρώπινο διάλειμμα σήμερα. Θυμίζω ότι σήμερα κληρώνουμε 5 μπλουζάκια που πάνε μαζί με μάσκα ΠΑΟΚ Ανόβερο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54-222 και σας βάζω και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο. Έτσι, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Γυρίσαμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε! Πώς το λέγει ωραία η Καρέζη. Γυρίσατε! Χθες λίγο η κουβέντα ήρθε στον σπουδαίο Θανάση Βέγκο και μου ζητάτε κάθε φορά να κάνουμε και αφιερώματα σε ελληνικές ταινίες. Θα τα κάνουμε και όλα αυτά. Βλέπετε η επικαιρότητα και εκεί που θεωρούσαμε ότι αυτό το διάστημα και λόγω του ιού δεν θα υπάρχει θέμα. Όχι μόνο υπάρχει θέμα με ΚΑΣ, με ΕΕΑ, με στημένα, με την... ιστορία που έβγαλε Ισπανού. Με όλα αυτά, όχι απλά δεν ησυχάσαμε, αλλά δεν γίνεται να κάνουμε τα στραβά μάτια. Δεν θέλουμε κιόλας να το αφήσουμε το θέμα. Πρέπει να είμαστε σε γρήγορση. Πρέπει να ενημερώνουμε με το δικό μας τρόπο. Εμείς δεν είμαστε δημοσιογραφική εκπομπή. Έχουμε τους καλύτερους για να σας τα λένε αυτά. Για τον ΠΑΟΚ έχουμε, δόξα τω Θεώ, είναι εδώ ο Σταύρος, είναι ο Βασιλόπουλος που βγαίνει το μεσημέρι, είναι εδώ ο Στέργιος, είναι εδώ ο Μοσχοβίτης, είναι εδώ ο Συρίγος, είναι ο Τρέγιας. Έχουμε απόψεις και δημοσιογραφικές καθαρά, όπως είναι του Βασιλόπουλου, όπως είναι του Κόλκα, όπως είναι του Στέργιου, όπως είναι του Μοσχοβίτη. Έτσι, αλλά και παραγωγών, όπως είναι ο Τρέγιας, όπως είναι ο Συρίγος. Έχουμε, δόξα τω Θεώ. Παράπονο δεν έχετε. Παράπονο δεν έχετε, έτσι. Λέω λοιπόν ότι θα κάνουμε τέτοια αφιερώματα πολύ σύντομα στις ελληνικές ταινίες, γιατί μας τα ζητάτε, με ηχητικά, με ατάκες που είναι λατρεμένες. Έχω πει πάρα πολλές φορές και το έλεγα και χθες και παίρνω τώρα αφορμή από το μήνυμα μου, στείλε η Αυγή. Να είσαι καλά, Αυγή, δεν θυμάμαι. Εκεί πήγα δημοτικό, ναι, στο 104 Δημοτικό Σχολείο Άνω Τούμπας. Όχι, δεν είναι αυτό το Τενεκεδένιο, αυτό είναι του Αβραμίδη, διευθυντή του Αβραμίδη. Το Τενεκεδένιο είναι στο Ρέμα, εκεί. Ότι το βασικό προσόν αυτών των ανθρώπων, του Φωτόπουλου, του Ηλιόπουλου, του Αυλονίτη, του Παπαγιαννόπουλου, του Σταυρίδη, του Χατζηχρήστου, όλων αυτών, το μεγάλο προσόν ήταν ότι γεννήθηκαν για αυτό ακριβώς το πράγμα. Δεν μπορώ να τους φανταστώ να κάνουν κάτι άλλο. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Κωνσταντάρα να κάνει κάτι άλλο. Το Βέγκο να κάνει κάτι άλλο. Και αν έκανε, θα ήταν μεγάλο κρίμα που θα είχαμε χάσει αυτές τις γκριμάτσες, αυτούς τους μορφασμούς, αυτές τις ατάκες που, όπως έλεγα και χθες, όπως είχαν πει κατά καιρούς και ο Τσιφόρος και ο Δαλιανίδης και ο Σακελάριος, τα περισσότερα από αυτά δεν ήταν ποτέ γραμμένα στο χάρτη. Πώς να μεταφέρεις στο χαρτί τον αυτοσχεδιασμό. Πώς την ατάκα, την έμπνευση της στιγμής. Μπορείς να γράψεις μια τρίπλα, μια κλειστή τρίπλα που θα κάνει ο παίκτης να την διδάξεις πάνω στο χαρτί. Μπορείς ένα ταξίμι, ένα σόλο που θα κάνει ένας κλαριτζής, ένας γιολιστής. Έναν αμανέ που θα κάνει ένας τραγουδιστής. Έναν αυτοσχεδιασμό να τον καλουπώσεις, να τον βάλεις. Το είχα πει και σε κάποιον σε παλιότερο ραδιόφωνο που τον είδα, έγραφε πάνω στο χαρτί, νεότερος, και εγώ πάντα όταν βλέπω κάποιον, επειδή εμένα δεν ήταν κανένας να μου δείξει, παρά ελάχιστες εξαιρέσεις, όταν έβλεπα κάποιον να παλεύει και να υδρώνει για κάτι, πήγαινα να του δώσω τη συμβολή μου, γιατί δεν ήθελα να γίνω κι εγώ ένας τέτοιος που μόλις έβλεπα κάποιον ήθελα να τον θάψω για να φαίνομαι εγώ. Ποτέ δεν ένιωσα έτσι. Τον έπεισε του πέλα εδώ. Έχεις γράψει και το χαχαχα, είσαι σοβαρός. Στο λέω με αγάπη, θες να ασχοληθώ μαζί. Βεβαίως, Κωστή, να μου πεις. Έλα εδώ, βρε, αγόρι μου.
Γράφεις εδώ το ανέκδοτο που το λες από μέσα. Πρώτο λάθος. Μάλλον αν το ξεχάσω, δεν πειράζει. Αλλιώς είναι να το διαβάσεις ανάγνωση το ανέκδοτο. Ήταν ένας άλλο Άγγλος, ένας Ιταλός και το διαβάζεις από μέσα. Όχι, πρέπει να το πεις απ' έξω το ανέκδοτο. Μάλλον αν το ξεχάσω, θα το πεις απ' έξω πριν μπεις για στην εκπομπή. Δεν θα έρθεις παρά πέντε που έρχεσαι. Θα έρθεις μία ώρα πριν. Εγώ γιατί έρχομαι μία ώρα πριν. Ναι, σωστά. Μία ώρα πριν, έλα. Πες το τρεις φορές έξω από το στούντιο. Τρεις. Και μετά μπες και την τέταρτη που θα το πεις, ο κόσμος δεν ξέρει ότι το έχεις πει τρεις φορές μόνος σου. Το γλωσσοδέτη ή το quiz ή το ανέκδοτο ή το σκέτς που θα φτιάξεις. Μπες λοιπόν μέσα και πες το. Αλλά πες το απ' έξω. Μην το γράφεις από μέσα. Από μέσα. Και μετά χαχαχά εις γράψεις και το γέλιο σου. Λάθος. Σκίσε το χαρτί. Αυτό λοιπόν ισχύει. Και για τις δουλειές αυτές. Έτσι τώρα στο δικό μας μικρό κόσμο, ούτε καν συγκρινόμαστε με αυτούς τους τιτάνες, έτσι, τους υπέροχους αυτούς ηθοποιούς κωμικούς, έρχομαι τώρα στις γραμμές, αλλά τα πάντα ήταν στον αυτοσχεδιασμό. Δείτε ποιους ποδοσφαιριστές λατρέψαμε. Όχι αυτούς που ήταν ρομπότ, όχι αυτούς που ήταν απλά μηχανές, κλειδιά και εργαλεία στα χέρια ενός προπονητή. Λατρέψαμε αυτούς οι οποίοι κάναν το έξω από το πρόγραμμα, το έξω από το καλουπωμένο. Αυτούς που είχαν ποδοσφαιρική αλητεία, που είχαν αλάνα μέσα τους, που είχαν ατόφιο και ανέγγιχτο το παιδί της αλάνας μέσα τους. Γι' αυτό πάντα δαινόμασταν με τέτοιους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό τους γουστάραμε αυτούς, που είχαν το μυαλό τους και στο πώς θα φτιάξουν το όμορφο. Κλείνω. Παρένθεση, αυτά για τις ταινίες. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Ναι, καλημέρα. Γεια σου, Ρικουστή, καλημέρα. Σήμερα έχω φάει γλιστρίδα, το ξέρω. Συγχωρέστε με. Δεν πειράζει. Έλα, έλα στελάρα μου. Επανάληψη μη τριμαθήσεως, έτσι λέγανε οι καθηγητές. Βέβαια. Ποτέ δεν μάθαμε, λέει τον πατέρα. και δεν είναι τυχαίο αυτοί που γυρνάνε έξω και παίζουν τραγουδάκια, ξέρεις, στα μαγαζιά αυτά. Παίζουν λίγα τραγούδια για να παίζουν καλά, για να παίζουν συνέχεια τα ίδια. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Επίσης, αν δεις ότι οι μεγάλοι τραγουδιστές, ένα τραγούδι που το έχουν πει 1, 2, 3, 5, πάντα προσπαθούν να το αλλάξουν. Πάντα προσπαθούν να βάλουν κάτι. Πολλές φορές μπορεί να το πούν χειρότερα, έτσι, να το χαλάσουν κιόλας. Αλλά ποτέ δεν μένουν στο καλούπι να το πούν ίδια. Δεν είναι ρομπότ, δεν είναι jukebox. Κατάλαβες. Και αυτό ισχύει παντού. Είτε είσαι εκεί που είσαι στο μαγαζί. Εσύ δεν ψάχνεσαι να βάλεις κάτι δίπλα στο σουβλάκι, να φτιάξεις μια ωραία σως διαφορετική, να μπλέξεις τις γεύσεις, να βάλεις το τάδε τσίπουρο με το τάδε μεζέ, δηλαδή το μεράκι. Είναι μια έννοια που δεν μπορούμε να τη μεταφράσουμε έξω, δεν μπορείς να τη μεταφράσεις. Πάντα ψάχνεις κάτι που θα δέσεις. Πάντα ρε φίλε. Στόλο, έτσι, ναι. Πάντα. Έτσι, ο άλλος έχει μαγαζί με ρούχα και βλέπω τώρα που ψάχνεται στη βιτρίνα. Να φτιάξει, να βάλει τα ρούχα έτσι, να βάλει ξέρω εγώ έναν αστερία, να βάλει μια θάλασσα, να το διακοσμήσει, να το φτιάξει το μεράκι. Μπορεί να είναι φίλε το πιο απλό πράγμα. Ένας που θα ζωγραφίσει κάτι, οτιδήποτε ρε παιδί μου. Μεγάλη υπόθεση να βάζεις από τον εαυτό σου. Έχει ψυχή μέσα. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Πάμε στον πρόεδρο τώρα. Ναι. Αυτοί οι φίλε δεν γουστάρουνε που έδωσε πνοή σε όλη τη Μακεδονία. Αυτοί μας ήθελαν εδώ ξελιγωμένους. Μας ήθελαν ψόφιους, χωρίς δουλειές, χωρίς τίποτα. Εμείς να είμαστε μόνο στο ΕΦΕΝΕ να πληρώνουμε τους φόρους. Αυτοί να έχουν τους δρόμους, να έχουν τα μετρό, να έχουν την Αττική Οδό, να έχουν το τραπ, γιατί έκανα 4 χρόνια κάτω φίλε και έτσι. Τους έφαγα στη μάπα και πώς δουλεύουν και πώς λειτουργούν και πώς σκέφτονται. Ακριβώς. Όλα. Όλα εκεί. Άμα δεν έχει ζήσει κάτω Κωστή, μόνο ακούς, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Ναι, πώς σε βλέπουν. Έτσι ακριβώς. Όπως το λες, όπως το λες. Πρέπει να τους ζήσεις. Εγώ μια τετραετία. Δεν λέω, πέρασε και καλά, με τα μπουζούκια, με τα σέα, με τα μέρα, άλλο αυτό, κάτω. Άλλο αυτό φίλε. Δηλαδή, ζήσαμε και με την Παοκάρα κάτω μεγάλα παιχνίδια και στο φάνα. Ποιες χρονιές σου να στελειώ κάτω? 91-95 περίπου, 91-94 γεμάτα. Ναι. Δηλαδή, είχα πάει στο διπλό κυπέλλο που είχε γίνει στο Καρασκάκι το παλιό. Ναι. Έχουμε φάει κάτι κοτρόνια στο Ελλήνης και Φιλίας. Όταν πήρε ο Βουλινός συγχωρεμένος στην ομάδα και έφυγε, ναι, με το βάζει. 92 ήμουν μέσα. Δηλαδή, ζήσαμε την Παοκάρα και από κάτω. Και σε εποχές δύσκολες. Και σε εποχές δύσκολες. Σε πάρα πολύ δύσκολες. Αυτό του σύμφερε φίλε. Να σε χτυπάνε την πλάτη. Άρα ερωτική Θεσσαλονίκη ανεβαίνανε πάνω. Φυσικά δεν τους παίρνουν συμπογιά γιατί τρώγανε πεντάρες, εξάρες και τεσσάρες. Ώστε να στήσουν την παράγκα την κανονική με καζναφέρι. Σωστό.
και να έρθουν επάνω με τότε με το μανάβι που τον βγάλανε, που δεν το βάλανε στο εκεί που το σκουμικό τμήμα, την ξέρεις την ιστορία. Φυσικά. Για να πέσει το αίτητο. Για να συντρυπήσουνε. Για να συντρυπήσουνε. Το λέει ο στρατηγός ακόμα και τώρα. Έτσι, τον αφήσαμε γιατί με το στρατηγό μέσα στο γήπεδο, ναι, και με τον λαό δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι, τον αφήσαν, τον κλειδώσανε μακριά από το γήπεδο. Αυτά είναι ιστορία. Όταν δε, ναι. Στέλιο, όταν δε άρθρωνες λόγο και έλεγες, ρε παιδιά, εσείς εκεί πέρα τα έχετε αυτά, τα έχετε τακτοποιημένα όλα με τις ομοσπονδίες, με τους διαιτητές, αυτά και τα άλλα, ήσουν ο γραφικός. Ήσουνα ο Μακεδονομάχος, ήσουν ο περίεργος, ήσουν, σε δείχναν και με το δάχτυλο κιόλας. Ότι τα φανταζόσουνα ή ότι ήσουν περίεργος, κατάλαβες. Ευτυχώς δεν τους κόβει και ο Αλεξανδρής και κάθε Αλεξανδρής, τα έκανε και από μόνοι τους. Εγώ που τους αλεγγύρω με τα δίνα και ο Γιαννακόπουλος και οι άλλοι. Μόνοι τους, φίλε. Πώς λέγανε στην ανάκριση, χωρίς χαστούκια τα έλεγε ο άλλος. Τίποτα. Από μόνοι τους. Από μέσα ξεκινούσε και κυλαϊδούσε. Αμαρτυρούσαν. Σκέψου για να λέει ο άλλος. Και το παιδί μου στο τάβλι κλέβω για να κερδίσω. Πόσο άρρωστο είναι αυτό, φίλε. Φαντάσου, αν το έλεγε δικός μας παίχτης, θα τον είχαμε κάνει δαντέλα, φίλε. Πριν στεγνώσει το σάλιο του. Πριν στεγνώσει το σάλιο του, τον είχαμε κάνει, φίλε, ρημαδιό. Αν τολμούσε να πει τέτοια κουβέντα. Εκεί τι λέει, και όχι του ξεφεύγει. Τι λέει με καμάρι, Στέλιο. Περηφανεύεται κιόλας το παιδί μου, το κλέβω στο ζάρι για να κερδίσω. Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Αριβίστα, στο πτώμα θα πατήσω αρκεί να κερδίσω. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Εγώ, φίλε, βλέπω παίκτες σαν τον Γκαρσία, τον Σνάουσνερ, τον Φουρτούλα που ήρθαν από το εξωτερικό και δεθήκανε τόσο πολύ με αυτό που λέγεται ΠΑΟΚ. Που άμα βρεθείς μια φορά με τον Γκαρσία. Κάτω την ερώτηση, πες, έπαιξε σε Ρεάλ, μίλανε αυτά. Ποιος, δεν όταν υπάρχει. Όταν ήρθες στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε η περίπτωση ότι θα μείνεις σε αυτή την ομάδα, σε αυτή τη χώρα, θα μάθεις ελληνικά, θα ριζώσεις, ότι θα γίνεις ένα με αυτή την ομάδα, σαν να γεννήθηκε. Ρώτα, φίλε, ρώτα τον. Ρώτα τον, πραγματικά ρώτα τον. Ρώτα τον Μπάπριτσα, ρώτα τον Γκουερίνο, ρώτα τον Μουσλίμοβιτς, ρώτα τον Βιερίνια. Αυτοί οι άνθρωποι γεννήθηκαν αλλού, έτσι. Αλλού γεννήθηκαν και δεν ήρθαν 12 χρονών. Ήρθαν παιδάκια, έτσι, ήρθαν μεγάλοι άνθρωποι. Ήταν τριανταρισμένοι οι περισσότεροι από αυτούς. Λοιπόν, ρώτα τους να δεις, ρώτα. Και όταν έχεις παίξει, σου λέω για τον Γκαρσία τώρα, Ρεάλ Μίλαν που έχει πάρει Champions League. Δηλαδή, σαν τίτλους, λέμε ρε παιδί μου ότι αυτοί έχουν και ευρωπαϊκές διακρίσεις. Και όμως ο άνθρωπος αυτό που βρήκε στον ΠΑΟΚ δεν το βρήκε πουθενά. Γι' αυτό και ζει και θα γεράσει και θα μείνει πιστεύω μια ζωή στον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Κωστή, βάλε τις σκληρώσεις 2.83. Έγινε στελάρα μου. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ξανατονίζω, 5 υπέροχα μπλουζάκια πάω κανόβερο και μαζί και μία μάσκα πάω κανόβερο, υπέροχη με το σήμα μπροστά των παιδιών από το κλαμπ εκεί στη Γερμανία. 5 τέτοια δίνουμε τώρα. Το πώς θα βρούμε τον τρόπο, ή θα πάω εγώ να τα πάρω από την Αγγελική, είτε θα στείλω εσάς να τα πάρετε, θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε. Και μέσα από το τηλέφωνο. Μου δίνετε τα 3 τελευταία ψηφία, αλλά και μέσα από το κινητό γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222. Έχω πει εδώ και λίγες μέρες ότι είναι μόλις 62 λεπτουδάκια η χρέωση για το μήνυμα. Είναι φτηνότερο από το παλιό το. Μην τα στέλνετε στο παλιό νούμερο, δεν το βλέπουμε καν, δεν ξέρω αν ισχύει κιόλας, έτσι. FM, κενό, το μήνυμά σας στο 54222. Διαβάζω το μήνυμα του Γιώργου, είμαι μεγάλος ηλικία, όλο αυτό το διάστημα πέρασα δύσκολα. Ευχαριστούμε για την παρέα μας, κρατήσατε ζωντανούς. Εμείς ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και για την προτίμησή σας. Πάμε. Ναι. Γεια σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Αληθώς Ανέστη. Καλώς τον. Μέχρι πότε θα το λέμε, ξέρεις. 40 μέρες, φίλε. Από τη μέρα της Ανάστασης. Μέχρι πότε, ποια ημερομηνία. Από 40 μέρες από την Ανάσταση. 29 του μηνός. Λοιπόν. Ναι. Μαΐου. 29 Μαΐου. Άλλη μεγάλη ημέρα. Έτσι. Ναι. Διάβασες του συνδέσμου των Γρεβενών, νομίζω, αν κάνω λάθος. Όχι, των Γρεβενών, νομίζω της Φλόρινας. Φλόρινας. Ναι, το διάβασα βεβαίως. Διάβασα. Όχι στον αέρα, αν το διάβασα. Ναι. Όχι, δεν το διάβασα στον αέρα. Γιατί και οι βουλευτές μας ακούν, γιατί δεν μου το διαβάζουν. Πιθανόν, το διαβάσω. Ναι. Μαθαίνω σιγά σιγά, γιατί άρχισε να ανοίγει η κυκλοφορία τώρα και θα πηγαίνουμε και στα χωριά. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Για να μην πάνε ρε παιδί μου άνθρωποι, να τους προστατεύσουμε θέλουμε, ναι. Να μην πηγαίνουνε. Δεν κατάλαβες. Πολλά κατάλαβα, φυσικά κατάλαβα. Εννοείται. Μπράβο.
Έτσι. Η φωνή των συνδέσμων, λέω κάθε φορά το εξής. Κανένας δεν λέει ότι είναι όλοι άγιοι. Επειδή βλέπω πάντα μία με τους συνδέσμους από τους αντιπάλους, φυσικά, έτσι. Μια πρεμούρα. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά. Αυτοί είναι άγιοι, ρε. Τα παιδιά, ακριβώς. Εμείς ας είμαστε λοιπόν εμείς οι κακοί, οι παοξίδες. Τα παιδιά αυτά. Θέλω να είμαι κακό. Τα παιδιά αυτά στους συνδέσμους. Ναι. Έχουν αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής τους σε κάτι που είναι ανιδιοτελές. Δεν είναι εκεί ούτε για να κονομάνε, ούτε να εξυπηρετούν συμφέροντα, γιατί προφανώς επειδή έχουν μάθει έτσι, τους φαίνεται λίγο περίεργο που άνθρωποι, και δεν είναι όλοι οι πιτσιρικάδες, είναι άνθρωποι με οικογένειες, με δουλειές, είναι μεγάλη ηλικία. Έτσι. Επειδή μας ακούνε, εγώ ποτέ δεν έχω πατήσει μέσα στη Φιέρα 4. Ποτέ. Ούτε έχω πάει εκδρομή, έτσι το έχω πει και άλλη φορά. Ναι. Αλλά τα παιδιά. Τα περισσότερα έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί τα ξέρω. Έτσι, άσχετα άμα δεν έχω πάει εκεί πέρα, έχω συναντηθεί και εκτός έδρας που έχω πάει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, άκου τώρα. Φαντάζεσαι το Τσόδρα για να παίζει μπάλα. Να έχεις δει ποτέ? Όχι, δεν τον έχω δει. Το ξέρεις? Τι, παίζει? Άκου λίγο. Ναι. Όχι τώρα. Τώρα, άσχε να πάω. Τώρα είναι μεγάλος. Εμένα ο Τσιόδρας σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Μου είναι συμπαθής. Θεωρώ ότι έκανε σωστά τη δουλειά του. Προστάτευσε τον κόσμο. Τώρα, κάποια πραγματάκια όμως, δηλαδή το μάσκα φοράμε, μάσκα δεν φοράμε. Πάλι εχθές είπε ότι αυτοί πέθαναν, έτσι πέθαναν. Θέλω να είναι. Δεν θέλω να αγιοποιούμε, αλλά θέλω να είμαστε και έντιμοι και να εκτιμούμε. Πριν πει κάτι, πριν πει εσύ κάτι, όχι εσύ που σαν παραγωγός, σαν Κώστας, γενικά μιλάω. Ναι, ναι. Πρώτα. Σκέψου το λίγο ή άφησε το να περάσει. Και μετά μπορείς να πεις οτιδήποτε. Άστο όμως. Γιατί μπορεί να κάνεις λάθος. Είτε καλό είτε κακό. Φυσικά, φυσικά. Αυτό θα συμβουλεί. Το φιλτράρεις, λοιπόν, φυσικά. Ναι. Εσύ στη Τούμπα δεν μεγάλωσες. Ναι. Του Μπιώτης είμαι. Πήγα το 82 ήρθα στη Τούμπα. Ήμουν 11 χρονών. Ξέρεις που έπαιζε μπάλο Τσόδρας? Ελπίδα Τούμπας. Πλάκα κάνεις. Γι' αυτό το είπα. Είναι δίπλα στο σπίτι μου το εντευκτήριο, είναι από κάτω το σπίτι μου, δηλαδή. Τώρα, για να σου το πω. Πλάκα μου κάτι κάνεις. Κάτι ξέρω. Ελπίδα Τούμπας. Τι, καταρχήν είναι Θεσσαλονικιός. Όχι, όχι, όταν σπούδαζε. Όταν σπούδαζε εδώ. Σπούδαζε εδώ και έπαιζε την Ελπίδα Τούμπας. Ναι. Με σοκάρεις. Θα το ψάξω να ξέρεις. Κοίταξε, θα βάλω να ρωτήσω. Εσύ. Είμαστε μια παρέα που τα ψάχνουμε τα πάντα. Ψάχνουν τα πάντα, δηλαδή όταν λέω τώρα, στο είπα και άλλη φορά, θα σου το πω από κοντά όταν έρθει η στιγμή με το καλό. Θα καταλάβεις πότε. Λοιπόν, ψάχνουμε τα πάντα. Ελπίδα, τώρα, όχι πω μαλακοπής. Ελπίδα Τούμπας. Ελπίδα Τούμπας, ρε φίλε. Το πρώτο εντευκτήριο το 82 ήταν πίσω από την Αγία Βαρβάρα. Πίσω από την Αγία Βαρβάρα σε ένα στενό. Υπάρχει αυτή η ομάδα? Δεν ξέρω αν υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει. Εγώ τώρα πρέπει να παίζαμε την ίδια εποχή. Θα σε πω ένα τελευταίο. Είχα γνωρίσει το παιδί του λαού. Πολλά παιδιά του λαού. Πες με τον Ξανθόπουλο. Ναι, βρε, ναι, βρε, ναι. Μη στεναχωριέσαι, γιαγιά. Άκου. Ήταν ο μόνος. Πρόσεξε. Αυτόν τον γνώρισε σε δύσκολες στιγμές, γιατί είχα σπάσει το πόδι μου και μου πατερίτσες. Φλέμινγκ με Βασιλίση Σόλο. Σαν στον δοχείο. Μην το λες το όνομα, δεν χρειάζεται. Καλά, δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Εγώ δεν θέλω. Δεν γουστάρω να του κάνω διαφήμιση. Α πάρουν τηλέφωνο να δώσουν και κάνα πράγμα. Λοιπόν. Άκου τώρα. Ναι, ρε. Μόνο το τηλέφωνο θα τα λέμε. Λοιπόν, άκου τώρα. Μέσα στο εμπόριο σου λέω, γιατί τόσα χρόνια ξέρω. Και σταματάει εκεί πέρα μέσα στην καφετέρια να σου πω κάτι. Μιλάμε ίδιος χαρακτήρας, πρόσεξε, γίναμε φίλοι. Κάτσε, πώς σε σταμάτησε από το πουθενά στην καφετέρια και σου λέει? Όχι. Τι? Με την κοπέλα μου είπε ένα καφέ, ρε παιδί μου. Ναι. Είδε τις πατερίσες. Λάρα, εντάξει, ήταν φίλη με τον θείο μου που ήταν τραγουδιστής στην Αθήνα. Ναι. Δεν το ήξερε, τώρα το μας. Και λέω εσύ, εγώ τώρα τον γνώρισα κατευθείαν. Πάμε. Γιατί γούστερα και τις ταινίες που έκανε. Και λέω εσύ ποιος... Λέει έσπασες από τη μηχανή το πόδι σου. Ναι. Τον κοιτάω από πάνω μέχρι κάτω. Σώπα ρε, του λέω. Πού το κατάλαβες, του λέω. Φαίνεσαι η αλυτάκος με, λέει. Εντάξει. Και άκουσε, του λέω, κύριε Νικόλα. Εγώ το πόδι το έσπασα στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλει να βλέπει ποδόσφαιρο. Συχαίνεται το ποδόσφαιρο. Ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, άμα το έσπασε από τη μηχανή θα με έλεγε, δεν πειράζει. Άντε, εντάξει. Αλλά καλά, παίζει ποδόσφαιρο, με λέει. Άκου να δεις. Έγινε, Άκη. Καλημέρα. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Πάμε. Γεια σας. Καλημέρα σας. Μόλις βρω χρόνο τη διαβάσω την ανακοίνωση. Ναι. Έλα, ρε Κωνσταντίνε. Καλώς τον, ε! Καλώς τον. Καλημέρα, αδερφέ. Γεια σου, Κωνσταντάν. Κάτσε να κλείσω το τηλέφωνο, με παίρνει και ραγά. Ετοίμασε πάλι καμιά πίτα να πω. Και το κλείνεις. Ω, φίλε. Σαν την πίτα, φίλε, άμα πετύχει πίτα, μεγάλη υπόθεση. Αυτή είναι αρχηγός, είναι καθηγητής Αλτιλό. Μην κάνεις πολλά τέτοιο πίτο ήδη. Δεν κάνει να τρώμε εμείς με το ζάχαρο. Μετά θα αναγκάσουμε να κάνω 6 χιλιόμετρα πάνω στο διάδρομο. Σωστό και αυτό. Δεν μου λες, είσαι τέτοιο, είσαι με σουλίνη. Όχι, όχι. Με χάπι. Με χάπι. Τι παίρνεις, γλουκοφάς, άκτος, τι. Όχι, όχι. Έπαιρνα γλουκοφάς και διαμικρόν. Ναι, και μάλιστα. Το τζανομέτ. Διαμικρόν, μάλιστα, πίσω, μάλιστα. Τίποτα, είσαι ψιλοπράγματα. Δεν έχω πρόβλημα. Ψιλοπράγματα, φίλε. Με σύγχυζαν παλιά κάτι μυστήρι, να πούμε, ναι, και ναι. Άκουγα, δεν σ' είπα. Που άκουγα κάτι rock, κάτι Deep Purple, κάτι Black Sabbath, κάτι τέτοιο. Τώρα τα ξεπεράσαμε. Κάτι deep. Τώρα ακούμε deep για deep. Άντραβο. Σαν την Παϊντούσκα δεν έχει, ρε. Να πούμε, σαν τα χάλκινα. Θα σε πω κάτι, μας έλειψαν. Τώρα θα κάνουμε διαμαρτυρία και εμείς να αρχίσουμε σιγά σιγά να ανοίγουμε. Δεν γίνεται. Λίγο αυτό πάντως τους ηθοποιούς, τους τραγουδιστές, τα συγκροτήματα, χορευτικά. Όχι, ούτε καν αναφέρθηκε σε αυτούς. Έτσι, δηλαδή αυτό είναι ένα μέρος του πολιτισμού, οι άνθρωποι αυτοί, που ούτε καν τους ανέφερε, ρε παιδί μου. Τους. Ούτε καν. Αυτοί θα έχουν σοβαρό πρόβλημα. Πότε θα ξαναπάει ο κόσμος να στηβαχτεί σε ένα θέατρο, ναι, για να δει μια παράσταση, κατάλαβες. Ή πότε θα ξαναπάει σε ένα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν θα έχουμε κανονικότητα. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό και δεν βλέπω να ούτε καν το ασχολήθηκαν, έτσι. Τίποτα, τίποτα. Πάει αργά, πάει αργά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ θα πω για την αρχή αυτό που είπες. Έκανε σήμερα μια εισαγωγή πολύ καλή. Γι' αυτό σε ακούμε εμείς, εγώ προσωπικά. Για αυτό που είσαι. Αυτά που λέω σε σένα, στο έχω πει, δεν μπορώ να τα πω άλλο. Να είσαι καλά. Δηλαδή, όπως και εσύ και εγώ, στη ζωή έχω χάσει πολλά πράγματα. Αν ξέρω ο άλλος έχει δίκιο, θα τον ακολουθήσω και ας είναι 100 απέναντί του, το λέω. Φυσικά. Και αν κάνω λάθος, βγαίνω και το λέω, παιδιά, ή βγαίνω και λέω, δεν ξέρω. Κάνει εντύπωση που λέω, παιδιά, δεν το ξέρω. Καλά, λες. Και τα δύο που έχω, η μία είναι 31 χρονών, η άλλη είναι 26-27, τα έχω πει, τα μιλούσα. Θέλω να γίνετε καλοί άνθρωποι, να έχετε αξιοπρέπεια, να είστε δίκαιοι άνθρωποι. Η μία είναι νηπιαγωγός, η μεγάλη, η άλλη γεωπόνος. Μπράβο, ρε φίλε. Δύσκολα επαγγέλματα. Μπράβο, φίλε. Νηπιαγωγός, λέω, που δεν δουλεύει νηπιαγωγός στο κορίτσι, δεν διορίστηκε, αλλά πήγαινε και βοηθήσε μία θεία της και σε κάτι εκδάπ, ξέρω εγώ τώρα που είναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τη βλέπω, μπράβο, φίλε. Έτσι δηλαδή, να τις καμαρώνεις. Αυτό είναι η δηλαδή. Αυτό είναι ζουμου σου, αδερφέ. Αυτό που περιγράφεις. Είναι ζουμουσού. Το λέω στους καινούριους. Είστε δούλες στο χρήματος. Και κάτι άλλο. Όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, κάνετε οικογένεια, να έχετε μέσα στην ψυχή σας, στην καρδιά σας, τρία πράγματα. Ότι είμαστε Έλληνες, Μακεδόνες και οπαδοί του ΠΑΟΚ. Αυτά. Μεγάλο αντίβαρο. Για μένα προσωπικά. Στη λέλαπα των καιρών. Μεγάλο. Εντάξει, ο άλλος μπορεί να αγαπάει, τι να του πούμε, γιατί. Αλίμονο. Ο καθένας ό,τι αγαπάει. Τώρα έχουμε τα θέματα με το κάσμα αυτά. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Χθες κατατέθηκαν χίλιες σελίδες. Μπράβο. Χίλιες σελίδες. Ο Ελβετός θα κάνει κουμάντο, επειδή μου έρχονται μηνύματα. Έτσι, όχι το ελληνικό επιτελείο. Ο Ελβετός λοιπόν θα κάνει κουμάντο. Ο Ελβετός. Έτσι. Ας ελπίσουμε να μπουν. Λίγο να ακούσουμε καμιά μεταγραφή, κάνω αυτό. Όλα. Σιγά σιγά. Με το Βαγγελάκι στην πλατεία λίγο πήγα, τον είχα στο Παοξίδι καντυμένος. Το Βαγγελάκι μου και μιλούσα με κάτι παιδιά. Λέω, αν αρχίσει κανονικά η προετοιμασία με τον Φερέιρα πίσω, ο Παυλάρας και οι άλλοι, θα μας παρακολουθούν από τις κλειδαρότρυπες. Έτσι. Δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Το λέω σήμερα που είναι 5-5. Δεν νομίζω ότι θα ξαναπαίξουμε μπάλα πριν το καλοκαίρι. Θα ξαναπαίξουμε. Πού να είναι. Ασχέτως τι λένε. Στην Κολονία, 4-5 παίκτες. Με κορονοϊό. Πώς ήταν ο πόλεμος 40-45. Παύλα, ρε παιδί μου, παντού. Ακριβώς. Ακριβώς. Και πρόσεξε, μπορεί ένας παίχτης να έχει τον ιό, επειδή είναι νέοι άνθρωποι, είναι γυμνασμένοι, είναι υγιέστατοι, είναι ασυμπτωματικοί. Δεν δείχνει αυτός, δεν έχει ούτε πυρετό, ούτε κομμάρες, ούτε να πούμε. Έτσι. Ναι, αλλά μπορεί άνετα να το μεταφέρει στον συμπαίκτη, στον προπονητή, στον φροντιστή, στον γιατρό. Στον αντίπαλο, στον διαιτητή. Κωστάκη, ναι.
για να μην καθυστερώ, μην μας βρίζουν τα παιδιά. Ναι. Στα 4.76 να γουστάρουμε καμιά μπλούζα από τα παιδιά. Μπήκες ήδη. Φιλιά, άντε, φιλιά, να είσαι γερός, ζούμου σου. Πάμε παρακάτω. Πέσαμε εδώ, πάμε εδώ. Ναι. Έλα Κωστάκη. Καλώς το Δημητράκη, χαμήλωσε ραδιόφωνο για να μην μικροφωνίζουμε. Το κλείσα κιόλας, το κλείσα κιόλας γιατί... Είσαι φίλε πολύ δυνατός. Το κλείσα με τη μία. Να σε πειράξω λιγάκι. Όσο θέλεις. Πείραξε λοιπόν, με, είπες, θα κοκκινήσω. Είπες για το σπορ του Βορρά, λοιπόν. Το σπορ του Βορρά είπες μπότσαρι, μπότσαρι με Μαρτίου. Δεν υπάρχει μπότσαρι με Μαρτίου. Μπότσαρι με Όλγας, ναι. Μαρτίου με Όλγας και είπα μπότσαρι με Μαρτίου. Και πήγες στο περίφημο περίπτερο που δεν έκλεινε ποτέ. Εκεί φίλε. Εκεί μένω εγώ και κοντά εγώ. Εκεί μένεις, απέναντι από το δέντρο με τις πιο πολλές κουτσουλιές που υπάρχουν στη γη. Εκεί απέναντι στο κλασικό το κτίριο του Δήμου. Μπράβο. Εκεί λοιπόν. Όλγας εγώ... με Μαρτίου. Έχεις δίκιο, είπα μπότσαρι με Μαρτίου. Λάθος εγώ. Επηγαίναμε και εμείς, ήταν και ο Καριοφίλης ο Βαλακρός εκεί πέρα. Μπότσαρι με Μαρτίου δεν γίνεται να συναντηθούν με μπότσαρι. Δεν υπάρχει. Εκτός από το έχεις ξαναπεί και παλιά φήμα σε πάλι. Πάλι το ίδιο το κάνω συνέχεια. Πάλι το ξανάκαλε. Είναι συνήθεια ρε παιδάκι. Μπορεί χουί. Πώ να το κάνουμε το πράγμα. Όλγας Μαρτίου, εκεί κατέβαινα με το 30 όταν πήγαινα στο Γερμανικό, Βασιλής Όλγας 66, το σχολείο μου, 6 χρόνια. Κατέβαινα με το 30, έπαιρνα το τριάρι και πήγαινα και κατέβαινα εκεί τώρα που είναι το Γκέτε. 6 χρόνια έκανα αυτή τη διαδρομή. Και το πρωί λοιπόν της Δευτέρας, ήδη από ξημερώματα πηγαίναμε, γιατί τα σπόρ ερχόντουσαν νύχτα. Μελάνι, μαύρο, έτσι, πίσα. Λοιπόν, αυτά. Δάσκαλος, κύριος Δημήτρης Μπούζας. Δάσκαλος, ναι. Με κεφαλαίο το Δέλτα για πολλούς και εφημεριδάδες και δημοσιογράφους. Να λέμε και να αναγνωρίζουμε. Θυμάμαι για μια μεταγραφή που στο μπάσκετ που είχε βγει μια άλλη εφημερίδα της πόλης, τέλος πάντων, και έλεγε ο Σόκο Πάου δεν πήρε μεταγραφή. Και μετά από 10 λεπτά έρχεται το σπορ του Βορρά και λέει μεταγραφάρα, ο Τάβεν Πεχτάρος και είχε βάλει και 25 πόντους. Είχε βάλει και όλα στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είχε. Έτσι, έτσι. Τα σπορ, ιστορία. Ιστορία. Και τότε και μετέπειτα με. Γρηγοριάδη Στέλιο, έτσι, με Κώστα Βασιλόπουλο, έτσι, εποχές 103. Έτσι, είναι... Και τώρα ας πούμε ότι είναι, για μένα είναι πολλά από τα παιδιά που δούλεψαν στα σπορ του Βορρά είναι στη Φόρτσα. Έτσι, αυτή είναι η μεταξέλιξη. Κάποιοι είναι, κάποιοι είναι στο Μέτρο Σπορ, κάποιοι είναι στη Φόρτσα, αυτές είναι οι εφημερίδες πλέον. Θεσσαλονίκη πάντως, εγώ βέβαια για μακριά άνθρωποι, εντάξει. Τώρα έγινε όπως είπες και εσύ η αναφορά στο ΚΑΣ που τον ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει θέμα και για τη θέμα ότι το Βίκιο, γιατί δεν έχουμε κάνει κάτι και το Βίκιο να βγει, αλλά δεν πρέπει και να βγει και η τιμωρία υποβιβασμός που λένε κιόλας, ναι. Δεν πρέπει να βγει και μέσω Ευρώπης, οι Ευρώποι μπορούν να τους αποβάλουν κανονικά, να τους δείξουν. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Τώρα εδώ πήγαμε, επειδή μπερδεύουμε λίγο τις υποθέσεις. Όχι, καταλαβαίνω τι λες. Όχι, εμείς, καταλαβαίνω τι λες. Πήγαμε στο Έλα. ΚΑΣ για την υπόθεση της δίθεν πολυδιοκτησίας. Και μάλιστα διάβαζα χθες, επειδή αρχικά είχα διαβάσει ότι θα βγει Ιούνιο η απόφαση, χθες διάβασα από τους νομικούς ότι θα βγει λέει Ιούλιο. Άρα δεν προλαβαίνουμε να βγει πριν παίξουμε. Είναι κατάλαβα τι. Έτσι, αυτή είναι η μία υπόθεση. Η υπόθεση Γαύρος, στημένα, κυρία Σπανού, υποβιβασμός, αποκλεισμός από Ευρώπη, είναι άλλη υπόθεση για την οποία πηγαίνουμε στο ΚΑΣ. Έτσι. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι σε αυτήν την περίπτωση όμως δεν θα μπορούν να παίξουν. Άμα το πάμε εκεί, θα πρέπει να τελειώσει η ιστορία και να μπορούν να παίξουν, αν δικαιούνται να παίξουν. Πρώτερες υποθέσεις με την Φενέρμπαχτσε, την τουρκική. Μπράβο, με την Μέταλιστ. Ακόμα και με την πιθανολόγηση, τους πετάξαν έξω από την Ευρώπη. Και αυτό... υπάρχουν στοιχεία αδιάσυστα, φίλε. Αδιάσυστα. Ακριβώς. Μέχρι και οι Μουγκοί μίλησαν γι' αυτό. Αυτό και ο Μουγκός μίλησε. Και αν θυμάστε ένα τελευταίο να σου πω, κάποτε ο Πανιώνης με τον Ολυμπιακό που τα είχαν διαλύσει όλα και τους αφαιρέσαν από τρεις αυμούς και πήγαν στα δικαστήρια, πήγαν στους βουλευτές εκεί και ζητήσανε να γίνει το παιχνίδι και δεν έγινε τίποτα. Όλων των κομμάτων, όλοι του Πειραιά συστρατευμένοι, πειράξατε τον πρόεδρό μας, τον σύλλογό μας. Πού? Εδώ. Γι' αυτό. Α, τώρα καλά που το είπες τώρα, ξέρεις γιατί αυτό τώρα που είπες τώρα σε πού θα πεθάνεις στο γέλο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχες κάνει πάλι, είχες αναφέρει για κάτι και έκανες αυτό που κάνεις το παγόνι, το βούκο, το βουβάλι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, είναι... κουκουβάγια. Κουκουβάγια. Θα το πω τώρα, στο λέω τώρα για να σε πειράξω, στο λέω ειλικρινά και στορκίζομαι.
Το είχες κάνει εκείνη τη στιγμή που το έκανε, συγχρόνως το έκανε και ένα ζωντανό πλάσμα κοντά σε μένα από πάνω. Κάποιο πουλί και έκανε ακριβώς τον ίδιο ήχο. Με διάλογο. Ήταν μια... Ήταν πλάκα. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και δεν μπορούσα να... Χωρίς ήταν, πλάκα, ε. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Γεια σου Μίτσο. Φιλιά. Βάλε μου και συγκλήρωση να είναι πάνω να θέλεις. Κάτσε, κάτσε. Έγινε. 4-17. Έγινε Δημητράκη. Έγινε. Φιλιά, φιλιά. Πάμε. Ναι. Γεια σας και sorry που περιμένατε. Δεν θα κάνω διάλειμμα, θα πάμε μόνο κοπανιά. Ναι. Γεια σας. Καλώς τον Ανδρέα. Καλώς τη Νέα Υόρκη. Where are you my friend? Where are you? Πού είσαι παοκτσάκι μου στην άλλη άκρη της γης? Παοκάρα ρε και τα μυαλά στα κάγκελα ρε. Παοκάρα. Τι έχω τα σπορ του φορά. Εγώ τα παίρνω με συνέχεια στην ημερήμιση και τα περίπτα. Πότε και έχεις το... Βέβαια. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη. Πότε κλείσανε. Τα σπορ του φορά. Τι να σου πω τώρα, 2006, 2007, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, δεν θυμάμαι. Ακριβή ημερομηνία. Δεν ήταν ο Μπούζας εκεί, ο Μπούζας είχε φύγει. Ο Μπούζας ήταν στα παλιά σπορ με το μεγάλο, με το μεγάλο σχήμα. Ναι, ναι. Αλλά αυτός είναι, όταν μιλάμε για σπορ του Βορρά, είναι συνυφασμένο το όνομά του, ο κύριος Δημήτρης, ζωντανή ιστορία. Τώρα είναι, τώρα... Ο Μπούζας, βεβαίως ζει και αρθογραφεί στο Μέτροσπορ. Ζει, βεβαίως ζει ο άνθρωπος και είναι. Τον είχα πετύχει σε ένα γάμο πριν μερικά χρόνια. Στο Μετρόπολη, στο Μέτροσπορ. Άρε, πάω κάρα, πάω κάρα. Γεια σου, ρε Άντριου. Γεια σου, ρε Ανδρέα. Πάντα έχεις όρεξη, πάντα έχεις φλόγα. Γι' αυτό σε γουστάρω. Γεια σου, Ανδρέα μου. Γεια σου, αγόρι μου. Φιλιά, να είσαι γερός. Αυτό είναι. Σου κρατάει ζωντανού στο εξωτερικό η ομάδα. Είναι μεγάλες μπουκάλες με οξυγόνο για τον κόσμο έξω. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς την Εύη. Καλώς την κυρία Εύη. Τι κάνεις. Σαν τα χιόνια. Καλώς την. Μου ήρθαν μηνύματα προχθές. Κυρία Εύη, καλά είναι, συμβαίνει κάτι άμα κάποιος χαθεί. Λέω την καλά, λέω την άκουσα, λέω που βγήκε αλλού σε εμάς. Κάπου αλλού σε είχα ακούσει. Είναι σχετικό. Εντάξει, εντάξει, ξέρουμε τα θέματα. Λοιπόν, θέλω κάτι να σου ρωτήσω, Κώστα. Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Αν το ξέρεις, αν όχι θα το ρωτήσω από το Βασιλόπουλο μεσημέρι. Αν δεν το ξέρω θα σου το πω ευθέως και στα ίσια. Άκουσα ότι μέσα στα 5 άτομα εκεί στη... Ελβετία θα είναι και ο Πιλάβιος. Ο Κουβλάταρο, Πιλάβιος. Πιλάβιος. Στα 3 μου είπανε ότι θα είναι. Μέσα στα 3. Ναι, ναι, μέσα στο 3. Το άκουσα, το διάβασα. Το άκουσα, το διάβασα. Δεν γνωρίζω αν ισχύει. Ακριβώς. Θα ρωτήσω όμως τον Κώστα. Με βεβαιότητος αν ισχύει. Και δεύτερον, ναι. Εάν έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε την εξαίρεσή του. Ναι. Και αν προτιθέμεθα να το κάνουμε. Να το κάνουμε. Βεβαίως. Με ρώτησαν και χθες, Εύη μου, είπα ότι. Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ πάρα πολλές φορές σε διάφορα site. Ότι είναι μέσα αυτός. Πάρα πολύ σοβαρό. Θα έλεγα το 80%. Ναι. Δεν το ξέρω αν πραγματικά ισχύει. Είναι η ψήφος. Είναι η επιρροή που μπορεί να ισχύει. Εννοείται, ρε παιδιά. Εννοείται. Εγώ θέλω να το μάθω αυτό οπωσδήποτε. Για μένα με λέει πάρα πολλά. Ναι. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Φυσικά και μόνο εχθές ήταν το τηλέφωνο, ήθελα να το ρωτήσω χθες, αλλά... Ναι, ναι. Όχι, δεν βγήκε χθες ο Κώστας, σήμερα πρώτο Θεός θα μιλήσουμε, οπότε θα το ρωτήσω, Εύη μου, το πρώτο πράγμα. Θέλω να το ρωτήσω αποκλειστικά, ναι. Να καταλάβουν και όλοι που με ακούνε. Το έχω σημειωμένο. Ότι με ενδιαφέρει αυτό, με ενδιαφέρει ο Πάκος. Ναι, ένα, αν είναι αυτός ο άνθρωπος μέσα και δύο, αν μπορούμε να ζητήσουμε να εξαιρεθεί. Έτσι, να μην υπάρχει μέσα στην τριάδα αυτών που θα μας δικάσουν. Να είναι μόνο ξένοι. Αν μπορούμε και αν προτιθέμεθα να το κάνουμε. Ναι, ναι. Αν δεν μπορούμε, δεν θα το κάνουμε. Ναι, ναι. Έγινε. Έγινε, Εύη μου. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Εδώ είμαστε. Πέσαμε. Πάμε εδώ. Ναι. Καλημέρα. Τι. 0-2, πάμε στην τρίτη. Πάμε εδώ! Να δούμε αυτόν που έριξε τους δύο προηγούμενους. Ναι! Έλα, εγώ είμαι, εγώ είμαι. Όχι, ρε φίλε. Ξαναπέρνω. Άκη, λοιπόν. Έχεις κάνει τάκλινγκ στους δύο και τους έριξες έτσι. Ζωσβέρκο, έτσι. Ήταν ο Κάραγιαν, γι' αυτό το έκανα. Λοιπόν. Έλα, πάμε. Για Χρουστούσα, δεν θυμάσαι. Ναι. Λοιπόν, αυτό που κάνεις. Το. Ξέρεις τι είναι. Περιστέρι. Αφού το λέει κιόλας. Όταν το κάνεις. 18. 18. Αυτό, ναι. Δεν ξέρω. Το παοξάκι αυτό το πουλάκι, το γκρίζο με τα μαύρα. Δεν ξέρω όμως.
τον, ο άρρωστος εγκέφαλος που άκουσε το 18 σε αυτό. Πού λέει 18. Και αυτό επίσης, το λες μόνος σου. Τι 18 λέω. Ναι, άμα το κάνεις καθαρά όπως το κάνει. Θα σιγογραφήσω απέναντι στο σπίτι, έχω κάτι δέντρα που έχει καμιά 100 κάθε μέρα. Δεν μπράβο, 18. 18 και άντε, 18 είναι φέτος. Του χρόνου δεν πρέπει να είναι 19. Όχι. Έτσι μένει αυτό, στάνταρ 18. Όχι, μόνιμα είναι. Είναι στάσιμο. Γεια σου Άκη. Έχει μείνει. 18 λοιπόν, έκλεισε. Πάμε εδώ. Α, καταπληκτικό, καταπληκτικό. 0 στα 4. Πάμε όμως εδώ τώρα. Αυτός θα έχει ρίξει τους άλλους προηγούμενους. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Με τη μία έβγαλα γραμμή. Πώς έγινε αυτό, δεν κατάλαβα. Τι τάκλινγκ ήταν αυτό, φίλε. Έχεις ξαπλώσει 3-4. Δηλαδή σβήσαν 4 γραμμές με τη μία. Σαν να τράβηξες μπρίζα. Τάκλινγκ στην καροτίδα. Ισαουράλδε. Ο Ισαουράλδε μας. Ναι, το θυμάμαι. Η κυρία Ανίνα μας, ρε, δεν πήρε πολύ καιρό. Άλλο. Δεν ξέρω, δεν έχω και νούμερό της. Δεν έχω, είναι από τις περιπτώσεις που δεν ξέρω τι γίνεται. Μακάρι να είναι καλά να μας ακούει. Μακάρι, μακάρι, ο Θεός να την έχει καλά, μακάρι. Ναι. Θέλω να ρωτήσω αν έψαξες αυτό που είπαμε, που ρώτησαν χθες για τον Πιλάβιο. Το είπες. Θα σου πω. Καταρχήν δεν βγήκε ο Βασιλόπουλος το μεσημέρι. Σήμερα θα βγει. Ναι, τι έψαξα. Μπήκα σε, διάφορα, μπήκα σε διάφορα site και σε ξένα και σε ελληνικά. Είδα ότι όντως. Κάποια στιγμή πριν 2-3 εβδομάδες είδα κάποιες δηλώσεις του και είπε ο κ. Πιλάβιος τι μπορεί να γίνει στο. Ναι, ξέρω ότι είναι εκεί, αυτό ισχύει. Αυτό μπορώ να σας το πω, όντως είναι εκεί αυτός. Δεν είναι λέει, το από το μυαλό μας. Αυτό το ξέρω. Αυτό το που ξέρω, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω αν θα δικάσει αυτό. Αυτό είναι ρε παιδιά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι εκεί. Αν είναι εκεί. Ναι, ναι. Κοίταξε και πάλι. Και πάλι Κωστή, και ο άλλος που είναι, και αυτός που είναι, πάλι είναι δύσκολα τα πράγματα για μας. Ρε παιδί μου, γιατί έχουμε μάθει. Επηρεάζονται ορισμένοι. Ναι, ναι. Έχουμε μάθει να είμαστε από παντού υποψιασμένοι, να είμαστε παντού δύσπιστοι για όλα, έτσι. Λοιπόν, ναι, ναι. Μπήκα και διάβασα όντως ότι η ΕΠΟ είναι αντίδικος του ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ, ότι ως δικαστής είναι εκεί ο Πιλάβιος στο ΚΑΣ. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι αν θα είναι μέσα σε αυτούς που θα μας δικάσουν. Δεν μπορώ, ναι, δεν το ξέρω αυτό. Και αυτοί είναι τρεις που δικάζουν. Τρεις, ναι, ναι, τρεις. Άμα είναι τρεις Κωστή είμαστε, δηλαδή τους άλλους πρέπει να τους έχουμε, ναι. Ξέρω τι να πω. Διάβασα δηλώσεις του, τα πάντα είναι ανοιχτά, στο ΚΑΣ, ότι... Ναι, και εγώ τα διάβασα. Δηλαδή αυτά τα ξέρω. Δεν γνωρίζω τη σύνθεση του δικαστηρίου, αλήθεια δεν την ξέρω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι κατά 99% θα γίνει μέσα από τηλεδιάσκεψη η δίκη, όχι διαζώσεις. Μάλιστα. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μου αρέσει. Μάλλον θα έλεγα ότι δεν μου αρέσει. Προτιμώ την επαφή... ο άλλος να είναι face to face, να, το πείσεις στον άλλον, να σε βλέπει, ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα μέσα από μία οθόνη, μέσα από μία, από έναν άψυχο υπολογιστή, δεν ξέρω. Όχι, είναι, ξέρω. Είναι λίγο δύσκολο και καλύτερα να πάει πίσω. Να προσπαθήσουμε να το πάμε όσο πίσω μπορούμε, μπας και γίνει κάτι άλλο. Ναι, ναι. Πάντως δεν ξέρω, δεν είδα πουθενά ότι ο Πιλάβιος θα είναι. Διάβασα παντού, τα πάντα είναι ανοιχτά, προσφύγει στο ΚΑΣ, ο δικαστής του ΚΑΣ, πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Σοφοκλής Πιλάβιος κτλ. Έτσι βλέπεις, δεν πάει κανένας χαμένος. Αυτό το μαργαριτάρι. Αυτό το διαμάντι. Λοιπόν, φίλε, δεν πάει κανένας χαμένος, έτσι. Λοιπόν, έτσι, αλλά αν θα είναι μέσα σε αυτούς που θα μας δικάσουν, δεν το γνωρίζω. Επίσης δεν γνωρίζω αν κάποιος γνωρίζει τη σύνδεση του δικαστηρίου, αν αυτό ανακοινώνεται. Ναι, μπορεί να μην να βγαίνει τελευταία στιγμή. Πάντως, το τι είναι αυτός εκεί και ότι είναι δικαστής στο ΚΑΣ, και το ότι είναι ο άλλος πρώτου βαθμού συγγενής. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Όλα παίζουν ρόλο, το ρόλο τους. Ακριβώς. Όλα παίζουν το ρόλο τους και ας μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάκτυλό μας. Αυτοί είναι χειρότεροι μάγειροι, σεφ μάλλον από εδώ, από τους δικούς μας. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί μας κούνησε το δάκτυλο ο κύριος Πλατινί και είναι στην φυλακή από ό,τι ξέρω. Μόνο νομίζω, Πλατινί, νομίζω. Φίλε. Όχι, όχι κολυμπήσανε μέσα στο μέλι. Είναι πρόχειρο το όνομα, το είπα έτσι. Τότε μου γυρίσαν τα μάτια την επόμενη μέρα που ήρθε εδώ ο Μιχαλάκης και είπε στην Τούμπα και είπε να κάνετε ό,τι και ο Ολυμπιακός. Σώπα ρε φίλε. Αλήθεια. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Πώς το κάνουμε αυτό, γίνεται. Όχι, να στήσουμε παιχνίδια, δηλαδή αυτό μας λες. Τι!
να κάνουμε. Ε? Να πιάσουμε να στήσουμε παράγκα, αυτό μας λες. Γιατί η κυρία Σπανού αυτό λέει, εμείς δεν λέμε, δεν βγάλαμε απόφαση. Αλλά η κυρία Σπανού, ας πούμε, και το πόρισμα εκεί οδηγεί. Αυτό μας είπε ο Μιχαλάκης, ο οποίος έκανε, φίλε, μακροβούτια. Παρεπιπτόντως, καλή τη ώρα. Θα την βοηθάει η Παναγιά να την ανοίξει το δρόμο. Αυτό θέλω να σκεφτώ. Ζωή σε λόγου μας, μου είπε κάποιος. Κάθε φορά που το σκέφτομαι αυτή τη γυναίκα. Παγώνει, φίλε, το στομάχι μας. Το στομάχι μας σφίγγεται. Σφίγγεται, σφίγγεται, Κωστή, ειλικρινά σε μιλάω. Μην το συζητάς. Μην τύχει και ακούσουμε κανένα μαντάτο πρωινό ή βραδινό, άστο. Μακάρι να την έχει γερή αυτό, η Παναγίτσα. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Έχουμε κλήρωση σήμερα. Βεβαίως, βεβαίως. Πέντε μπλουζάκια θα κληρώσω. Πάω κανόβερο με μάσκα, πάω κανόβερο. Υπέροχα. Τότε θα με βάλεις την κλήρωση 485. Έγινε, Παναγιώτη. Σε χαιρετώ. Και το μεσημέρι κανονικά. Βεβαίως, κανονικά. Και... κανονικά εδώ θα είμαστε. Δεν αλλάζει κάτι. Σήμερα με βασιλό. Λογικά θα είμαστε με βασιλό. Ναι. Θα σε πάρω τηλέφωνο να το θυμίσω κάτι που ήθελα να το ρωτήσω. Βεβαίως. Με χαρά. Θα τα πούμε. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Φιλιά. Κρατάτε θερμοπύλαιο. Βαστάτε, ρε. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Το έχουμε πει. Φιλιά. Θα τους βγάλουμε το λάδι. Τέρμα τελείωσε. Φριτέζα σύστημα. Σύστημα φριτέζα. Φιλιά, φιλιά, εμάς δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε. Το πάθος και η ενέργεια εννοώ, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Πάμε εδώ, ναι. Καλημέρα σας. Κώστα. Ναι. Στρατηγέ μου. Κώστα, καλημέρα. Στρατηγέ μου, αμέσως καταλαβαίνω τη φωνή σου. Κώστα, καλημέρα. Καλώς τον, Έμεινα, πήρε προηγουμένως μια κυρία πήρε, που έχει τρομερές, που έχει αφιβολίες για κάποιο όνομα που λέγεται Πιλάβιος, ναι, αν θα μας δικάσει αυτός. Αυτός ο άνθρωπος, να ξέρεις κάτι, και τη συγχαίρω την κυρία που έχει τρομερές αφιβολίες προς το πρόσωπό του, αυτός πρέπει να είναι στο παλιό το γεντί κουλέ. Ναι. Είναι τόσο βρώμικος. Και είναι κολλητάρι του Μπαρινάκη, του Κόκαλη και Σία. Και είναι εκεί. Με καταλαβαίνετε. Είναι στο ΚΑΣ, στρατηγέ, είναι στο ΚΑΣ, είναι εκεί δικαστής. Με τι ΚΑΣ και εμάς, αν βρίσκουν άκρη, θέλει να τώρα Μάκη σε μιλάει σε αυτά. Η κυρία που τε είπε εγώ την παραδέχτηκα. Που λέει, είπε ακριβώς, θυμάμαι τις λέξεις, έχω τρομερές αφιβολίες προς τον κύριο αυτό. Φυσικά, φυσικά. Με κατάλαβες. Βέβαια, αυτός είναι τρομεράς οργανωμένος και στα στοιχήματα και έτσι και χίλια δικαστήρια και έτσι. Και στις κασέτες μέσα ήταν, Μάκη μου, και στις ιστορίες παντού. Πώς θα σε μιλάει ο Μάκης αυτά. Με κατάλαβες, ναι, Μάκη μου, ναι. Το πιο βρώμικο στοιχείο που υπάρχει σε όλη τη γη. Και πάλι και συγχαίρω εκείνη την κυρία που λέει ψάξει και βρέτε να μην είναι στο τέτοιο. Στη σύνδεση, με κατάλαβες. Θα το ψάξουμε να δούμε αν θα μας δικάσει αυτός, βεβαίως, βεβαίως. Βρωμερά στοιχεία, έτσι παντού. Το πληθυντικό τους λέω, με κατάλαβες. Παντού, Μάκη μου, μέσα παντού, είναι. Παντού είναι, αυτό είναι χρόνια, εγώ παραδέχτηκα τον τέτοιο, να. Το, πώς λέγεται αυτός ο δικηγόρος ο καινούργιος που πήραμε. Ο Μπαλτάκος. Ο Μπαλτάκος, εγώ το συγχαίρω και αυτό, να, γιατί είπε κάτι, είπε, που είναι πολύ σωστό, είπε το εξής. Ότι αυτό το πράγμα για να το λύσουμε σαν γόρδιο δεσμό το θεωρούσε, είναι 40 χρόνια είναι αυτό, ναι, το πράγμα. Δεν μπορεί με το αύριο να γίνει αυτό το πράγμα. Σωστά. Μέσα σε μια στιγμή. Κατάλαβες. Δεν γίνεται. Είναι πολλά χρόνια. Είναι τόσο προχωρημένοι αυτοί, να βάλω από το 50, από το 60, από το 70, από το 80, από το 90, 2000, είναι τόσες δεκαετίες και όλο πάντοτε αυτοί και τα πράγματα κάνανε. Ποτέ δεν ήταν τιμή και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, με κατάλαβες. Αυτοί όλο βλέπαν όλο τον χρόνο να πάρουν κάποιον τίτλο, όπως τον πάρουνε, να του δώσουν τον τίτλο αυτό να σημάπα, να πούμε τον κόκκινο, τον πράσινο ή τον κίτρινο, με όλες τις δρομές και τα σκεπάζουν όλα άκουσα. Έτσι, έτσι, Μάκη μου. Δεν ξέρω αν άκουγες την αρχή αυτό που έλεγα, γιατί ότι κρατάει αυτοί χρόνια αυτό. Ναι. Εγώ ξέρεις που είμαι υπερήφανος που ασχολούνται μόνο με αυτό το όνομα που λέγεται Ιβάν Σαββίδης. Τους έχει γίνει δηλαδή εφιάλτης. Εφιάλτης, με κατάλαβες. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι όλο το τέτοιο. Έτσι. Με κατάλαβες. Ναι, αυτό είναι όλο. Αλλά αυτό πάλι το Πιλάβιο σας προειδοποιούν να το προλάβουνε. Ναι, πρέπει. Πολύ βρώμικος άνθρωπος, ναι. Φυσικά. Δεν υπάρχει πιο βρώμικος άνθρωπος.
Τι κάνεις άλλο Κώστα, καλά είσαι? Καλά στρατηγέ μου, καλά Μάχη μου, καλά. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Καλά, σε χαιρετώ. Να είσαι γερός. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Και εγώ Μάχη μου, και εγώ, να είσαι γερός. Γεια χαρά, γεια. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Όταν μιλάει ο Μανάβης, έτσι, ο λόγος του, είπαμε, είναι πολύ σημαντικός σε όλα αυτά. Πρέπει να το ρωτήσουμε, πρέπει να το ψάξουμε. Πάμε, πάμε γραμμές. Το τι είναι εκεί, σας το είπα και χθες, παιδιά. Το ξέρουμε τι είναι εκεί ο Πιλάβιος. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι αν θα μας δικάσει αυτός μαζί με άλλους δύο. Αν θα είναι στην σύνθεση των δικαστών που θα δικάσουν την υπόθεσή μας. Και αν αυτό υπάρχει, τότε θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να ζητήσουμε εξαίρεση. Αυτός δεν θέλουμε να έχει καμία σχέση μαζί μας. Να μας δικάσουν τρεις ξένοι που δεν τους ξέρουμε και δεν μας ξέρουν. Τρεις άγνωστοι. Μπορεί να είναι τρεις από την άλλη άκρη της γης. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σε. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, γεια σου Στράτο. Εγώ σου είχα πει και την άλλη φορά ότι όταν ακούω το Μάκη νιώθω ότι γίνομαι σοφότερος. Είμαι πολύ τυχερός που έχω κάποιες φορές την εκπομπή σου, είμαι συνέχεια μετά το Μάκη το στρατηγό, ας πούμε, και το κάθομαι και τον ακούω και τον προσέχω πάρα πολύ. Και για μένα είναι τεράστια υπόθεση που βγαίνει στην εκπομπή, που παίρνει τηλέφωνο και βγαίνει να πει τη γνώμη του. Μεγάλη τιμή, το έχω πει. Για μένα είναι παράσημο ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και με τόσα που πέρασε, που έχει τέτοια πλήρη διάβγεια, φίλε. Τι λες τώρα. Ατάκα είναι... του, το μυαλό, φίλε, ξηράφει. Κουβέντες τώρα, άμα καθίσεις. Γιατί έχουμε συζητήσει πολύ και εκτός αέρα, είναι ξηραφένια του. Είναι τόσο καθαρότητα. Επειδή εγώ και λόγω δουλειάς και λόγω προσωπικών εμπειριών ξέρω ότι θα πει χειρουργείο στην καρδιά, σε πληροφορώ ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είναι ακμαίος και που είναι θηρίο. Που δουλεύει, φίλε, στο 100% και στο 120% στροφάρει απίστευτα. Θηρίο. Και μέσα από τις κουβέντες του γίνομαι και εγώ σοφότερος. Έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι είναι, Στράτο. Εγώ θα πω δύο πράγματα και θα κλείσω. Ένα σοβαρό και ένα έτσι πιο εύθυμο. Λοιπόν, ναι. Υπάρχουν κάτι πουλάκια που κελαϊδάνε τις τελευταίες μέρες. Ότι υπάρχει αλλαγή στην Τριμελή Επιτροπή, μέλος της Τριμελής Επιτροπής που θα δικάσει την υπόθεση του ΠΑΟΚ. Στο ΚΑΣ. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, υπάρχει αλλαγή η οποία είναι εκτός της κανονικότητας. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα συνήθως. Ναι. Όταν ορίζονται οι τρεις, πάνε και δικάζουν οι τρεις. Δεν φεύγει ο ένας και έρχεται ο άλλος. Ναι. Αυτό ας το κοιτάξουν στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Γιατί με αλλαγές λίγο πριν τις εκδικάσεις έχουμε καήκαμε και είδαμε το αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Πιλάβιος, αν θα είναι ο Πόντιος Πιλάτος, αν θα είναι ο Βαραβάς, δεν ξέρω και εγώ ποιος θα είναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ας προσέξουν στην ΠΑΕΠΑΟΚ πολύ σοβαρά ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς. Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα στην τύχη. Να πέσει κάτω. Ακριβώς, τίποτα. Ακριβώς. Και να κλείσω με μια πιο εύθυμη νότα. Ναι. Θέλω να μου πεις, ναι, και το βάζουμε και εμείς, ναι, και ο νικητής νομίζω αξίζει να πάρει ένα 12ήμερο στο τελείθος εν σπα. Τι κοινό έχουν, ναι, ο Κάσπερ. Οι Καστανιέτες, ναι, το Κασέρι, οι Κάσες, ναι. Αυτά. Αυτά. Τι κοινό έχουν. Τι κοινό έχουν, φίλε. Τι κοινό έχουν. Το μεγάλο ΚΑΣ, φίλε. Παντού είναι. Έτσι. Το μεγάλο ΚΑΣ. Για αυτούς τους αγόρι μου. Τους φελούς που λέγανε ότι δεν θα πάμε, λοιπόν, τους επιστρέφουμε την πόχα τους και την πίχλα τους, την διανοητική. Έτσι. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην έχουμε πάλι αποφάσεις δικαστικές από έναν οικονομολόγο, ένα λογιστή, ένα κουμπάρο και μια δικηγόρο. Αλλά αυτή τη φορά κάποιος ο οποίος είναι δικαστής και φοράει τη ρόμπα και κρατάει σφυράκι. Έτσι ακριβώς. Να μπει να δικάσει. Στράτο, πριν φύγεις από το 1 μέχρι το 42. 5. Μπαμ μπαμ. 5 νούμερα. 4. Ναι. 12. Ναι. 14. Ναι. 28, ναι. 41. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Στο καλή καλό, στο καλό. Λοιπόν. Μπλουζάκια ανόβερο. Καπετάνογλου Νίκος. Καλημέρα Κωστή. Σε να δω.
Μενεξές Δημήτρης. Κάτσε να τα γράφω κιόλας. Καπετάνογλου Νίκος. Λοιπόν, Βεβές ή Βέβες Σπύρος. Μενεξές Δημήτρης, όπως είπα. Μενεξές Δημήτρης. Λοιπόν, Γιάννης Κόστογλου. Και ο Γιώργος από Εύωσμο δεν έχει στείλει επίθετο. 6-9-74. Τώρα με το καινούργιο σύστημα δεν έχουμε τα τρία τελευταία ψηφία, έχουμε τα πρώτα. Λοιπόν, αυτή είναι η τυχερή. Γιώργος από Εύωσμο. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Σας θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με τρομερές τιμές αυτό το διάστημα για λίγες μέρες ακόμα με φοβερά πράγματα. Εκπτώσεις ένα δεκαπενθήμερο στον πάτο οι τιμές σε πολλά προϊόντα, σε εξαιρετικά προϊόντα. Λοιπόν, σας είπα και χθες, Samsung τηλεόραση 43, μόνο 300 κάτι ευρώ, 320 ευρώ. Τρομερές προσφορές, τρομερές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Σε όλα τα προϊόντα. Μιλάμε τώρα για Samsung, το ξαναλέω, 43 4K. Smart 329 ευρώ. Είναι τρομερή η τιμή. Και όλα τα άλλα τα προϊόντα. Φυσικά στο Αιγαίο θα βρείτε τα πιο νόστιμα, τα πιο φρέσκα θαλασσινά, πεντανόστιμα και εκλεκτά. Βάλτε ωμέγα 3 στον οργανισμό σας. Και όπως είπα και τις προηγούμενες μέρες, με take away παίρνετε και φεύγετε. Αλλά και τη Λιβεριά 214.000 για το κέντρο. Στο διοικητήριο 69-56-66 για το ωραιόκαστρο. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Έρχεται ο Σταύρος με τον Μπάμπη. Έρχεται Κόλκας Μπατμανίδης ψυχιατρίο. Θα τα πούμε εμείς στις 2. Σας φιλώ, ζουμουσού, λέμε bye bye bye.